Φίλοι μας καλησπέρα. Φίλοι του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Υγιεινές συζητήσεις». Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που από ό,τι καταλαβαίνουμε μας παρακολουθείτε και περιμένετε τις εκπομπές μας. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά κάτι που να αφορά την διατροφή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της διατροφής. Έχει γίνει, έχουν γίνει σχολές σε ΤΕΗ, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ολοένα περισσότεροι ειδικοί βρίσκονται κοντά μας για να μας πληροφορήσουν και να μας κατατοπίσουν έγκυρα και υπεύθυνα και επιστημονικά σε θέματα που αφορούν τη διατροφή μας. Διαλέξαμε, ο Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε να τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσει στην παιδική παχυσαρκία. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς και θα έλεγα και ολόκληρη την κοινωνία, γιατί έχει πάρα πολλές επιπτώσεις και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Καλεσμένος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης σήμερα είναι ο κύριος Ιωάννης Καψάλης. Κύριε Καψάλη, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα. Έχετε έρθει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πολύ. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε. Και θα συνεχίζουμε να καλούμε τους υγειονομικούς της περιοχής μας σε εκπομπές. Για να ενημερώνουμε το κοινό μας. Αρχίζουμε λοιπόν να συζητάμε για την παιδική παχυσαρκία. Πριν ορίσουμε την παιδική παχυσαρκία, τι είναι παχυσαρκία, πότε ένας ασθενής, γιατί πλέον είναι ασθένεια, έτσι δεν είναι? Ναι, από ένα σημείο και μετά, είναι ασθένεια. Βέβαια. Ουσιαστικά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Θα πούμε τι και πώς με νούμερα, έτσι, όχι να τα αφήσουμε στον αέρα. Να πούμε τι είναι η παχυσαρκία. Μπράβο. Η υπερβολική αύξηση πέρα του φυσιολογικού, του σωματικού βάρους, αλλά η αύξηση αυτή να οφείλεται κυρίως στο λίπος. Άρα αύξηση του λίπους στο σώμα μας. Μάλιστα. Αυτό θεωρείται παχυσαρκία. Γιατί όταν ένας αυξάνει το σώμα του, τα κιλά του και είναι μυϊκά, είναι υγιής. Άρα, όταν αυξάνουμε το λίπος και πάρα πολύ από το φυσιολογικό, τότε μιλάμε για ένα παχύσαρκο άτομο. Μάλιστα, δηλαδή να αυξηθεί το λίπος του σώματος. Το λίπος στο σώμα και όχι γενικά το βάρος πως έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό λίγο θέλω να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Ναι. Θα το πούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά είναι να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή για να μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή πότε ανεβαίνει το βάρος του σώματος. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι πότε ανεβαίνει το λίπος. Το λίπος, γιατί αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Τα προβλήματα. Έτσι, το λίπος που έχουμε αποθηκευμένο στο σώμα και όχι μόνο αποθηκευμένο, και αυτό που κυκλοφορεί που δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και πώς ορίζεται η παχυσαρκία, πώς τη μετράμε, δηλαδή πότε ανεβαίνει αυτό το λίπος? Υπάρχει ειδικός δείκτης, ναι, βεβαίως. Απλά λίγο να τονίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια γιατί έχει ανέβει η παχυσαρκία, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Έχουμε στενιστεί τον δυτικό τρόπο ζωής και υπάρχει αύξηση του βάρους σε όλες τις ηλικίες. Και πόσο μάλλον και στην παιδική, γιατί κανένας δεν γλιτώνει από αυτό. Ουσιαστικά ο δείκτης, με το δείκτη μάζα σώματος μπορούμε να ορίσουμε την παχυσαρκία. Να δούμε διαφάνεια? Όχι, δεν έχουμε. Θα πούμε στη συνέχεια ότι είναι οι πίνακες που έχουμε, οι καμπύλες που έχουμε στα βιβλιάρια των παιδιών μας. Ο καθένας, ναι, στο βιβλιάριο του παιδιού του έχει τις καμπύλες. Απλά να πούμε ότι η παχυσαρκία αποτελεί μια σημαντική αιτία θνησιμότητας στον σύγχρονο κόσμο. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και έχει χαρακτηριστική, όπως είπα πριν, και ως επιδημία. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό και θα τονίσω και την ημερομηνία. Το 1998, πίσω 18 χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να δείτε πόσο παλιό είναι το πρόβλημα της παχύσαρκειας, δεν είναι κάτι σύγχρονο μόνο, έτσι, ανακοίνωσε ότι κάθε παχύσαρκο άτομο χάνει 9 περίπου χρόνια ζωής. Όταν είναι σαν παιδί και συνεχίζει ως ενήλικας. Δηλαδή, το σώμα δεν μπορεί να διαχειριστεί το παραπάνω λίπος, κοινικά το βάρος του και έχει προβλήματα τα οποία αυτά επιφέρουν μείωση του χρόνου ζωής ανθρώπου.
Ένας τυπικός δείκτης, λοιπόν, να πάμε τώρα στην ερώτησή σας, ένας τυπικός δείκτης που βλέπουμε αν ένα άτομο είναι παχύ, είναι ο δείκτης μαζί σώματος που έχουμε στους ενήλικες. Το βάρος προς το τετράγωνο το ύψος, που είναι ένας εύκολος συντελεστής να υπολογίσουμε. Είναι το βάρος προς το τετράγωνο, διά το τετράγωνο του ύψους. Έτσι. Είναι ένας εύκολος τύπος να υπολογίσουμε. Από 18,5 μέχρι 25 στους ενήλικες είναι κανονικός, κάτω από 18,5 είναι λιποβαρής. Από 25 μέχρι 30 είναι υπέρβαρος, 30 με 35 παχύσαρκεια 1, 35 με 40 παχύσαρκεια 2, νοσογόνες δηλαδή ουσιαστικά, και πάει λέγοντας. Στα παιδιά είναι λίγο διαφορετικά. Υπολογίζουμε και το δικτυμάζω σώματος και υπάρχουν πίνακες γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και καμπύλες ανάπτυξης, οι οποίες αυτές βλέπουμε το βάρος και το ύψος. Μέχρι ποια ηλικία? Κυρίως μέχρι τα 10-12, αλλά και, ναι, αλλά και νωρίτερα, δηλαδή μπαίνουν στο δείκτη μάζα σώματος. Αν και αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο δείκτης μάζα σώματος δεν είναι αντικειμενικός, γιατί δεν παίρνει ούτε την ηλικία του ανθρώπου, ούτε το φύλο, ούτε τη φυσική δραστηριότητα, ούτε τη μυϊκή μάζα, ούτε την οστική μάζα. Γενικά δεν παίρνει πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να βγάλουμε το προφίλ του ανθρώπου. Χαρακτηριστικότερη είναι η λιπομέτρηση, στην οποία λιπομέτρηση βρίσκουμε ακριβώς πόσο παραπάνω λίπος έχει ο άνθρωπος και τα όρια τα οποία διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία και από φύλο σε φύλο, από άτομο σε άτομο. Έτσι, ουσιαστικά είναι κάτι ατομικό, εξατομικευμένο η λιπομέτρηση, και μπορούμε να δούμε εκεί ακριβώς το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου, το πόσο παραπάνω λίπος έχει, έτσι. Τώρα, όσον αφορά στα παιδιά, θα πρέπει να τονίσουμε από 85 μέχρι 95 είναι υπέρβαρο το παιδί στην καμπύλη, την καμπύλη που έχουμε, από την 85η θέση μέχρι την 95η είναι υπέρβαρο, και από πάνω από την 95η θεωρείται παχύσαρκο, γιατί οι περισσότεροι γονείς, με το που θα δουν ότι το παιδί είναι πάνω από το 50% της καμπύλης, θεωρούν ότι έχει παραπάνω κιλά. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα είναι στο 60-65% στην καμπύλη για την ηλικία του, και άρα το παιδί μας είναι υπέρβαρο. Και πόσο μάλλον όχι παχύσαρκο, γιατί είπαμε παχύσαρκο είναι πάνω από, από την 95η εκατοστία μονάδα, θέση. Ναι. Μάλιστα. Στη χώρα μας έχουμε στοιχεία για την παχυσαρκία? Έχουμε. Γιατί για πολλές ασθένειες δεν έχουμε, και δυστυχώς είμαστε ψηλά, όπως τονίζουμε κάθε φορά. 4 στα 10 Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα. 4 στα 10 Ελληνόπουλα. 40% είναι, ένα μεγάλο ποσοστό. Και είμαστε πέμπτοι σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν είναι καλό. Και οι περισσότεροι θεωρούμε ότι, ας πούμε, η πρώτη χώρα είναι Αμερική σε παχυσαρκία. Να σας πω και εγώ την αλήθεια, στο μυαλό μου έχω ένα Αμερικανάκι με ένα χάμπουργκερ. Όλοι, γιατί αυτή η εικόνα κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Αλλά πρέπει αυτό, και το τονίζω επίτηδες, πρώτη είναι το Κουβέιτ. Για να καταλάβετε ότι μια ανατολική χώρα, η οποία στερνίστηκε το δυτικό τρόπο ζωής και στην οποία υπάρχει άφθονο χρήμα, αυτή τη στιγμή τα παιδιά, και προφανώς και όχι παιδεία και μόρφωση στα παιδιά, έχουν αυξήσει κατά πολύ το βάρος τους, με αποτέλεσμα να έχουν την πρωτιά. Ναι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας τον τελευταίο χρόνο αγγίζει 54%. Στην Ελλάδα? Ναι. Δηλαδή τα μισά παιδιά μας είναι παχύσαρκα. Ναι. Και το ως το 2043 πιο πολλά παιδιά θα πεθαίνουν από την παχυσαρκία και τα παρακολουθά της, που θα πούμε αργότερα, υπέρταση, διαβήτη, γιατί προκαλούνται πολλές ασθένειες. Ήδη βλέπουμε ότι... Από μικρές ηλικίες. Λιποδίθηση, ας πούμε, εγώ βλέπουμε έχω παιδιά... Με λιποδίθηση. Ναι, με παραπάνω λίπος στο σηκώτη παιδιά από ηλικίες, δεν μιλάω τώρα για 15, 17, 18, 12, 13. Γιατί είναι ο τρόπος διατροφής μας, καθαρά αυτό που θα πούμε μετά. Παρά από άλλες ασθένειες, έτσι, δηλαδή κυρίως αυτό. Μάλιστα. Και πού οφείλεται αυτή η αύξηση, πού οφείλεται η παχυσαρκία? Να το πάρουμε καθαρά μαθηματικά. Έτσι, η παχυσαρκία οφείλεται σε περίσσευμα ενέργειας που αποθηκεύεται με τη μορφή λίπους. Όταν δηλαδή παίρνουμε παραπάνω ενέργεια στο σώμα μας, αυτό αποθηκεύεται με λίπους. Οι περισσότεροι τι νομίζουμε, ότι τρώω λιπαρά, άρα αποθηκεύω λίπους. Όχι, και η παραπάνω πρωτεΐνη και ο παραπάνω υδατάνθρακας που τρώμε, αν δεν μπορεί ο οργανισμός να τον διαθέσει για ενέργεια, τον αποθηκεύει ως λίπος. Γιατί λιποαποθήκες έχουμε, λίπος αποθηκεύουμε. Άρα, οτιδήποτε τρόφιμο το τρώμε σε πλεονασμό, παραπάνω από ό,τι πρέπει, και καλό να είναι. Θα γίνει κακό. Ναι, αν είναι σε μεγάλη ποσότητα και άτσαλες ώρες, όπου θα πούμε μετά τι πρέπει να κάνουμε, ναι, και πώς, ναι, θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα έχουμε παραπάνω ενέργεια από αυτή που μπορούμε να κάψουμε, με αποτέλεσμα να αποθηκευτεί. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι αν φάμε πάρα πολλά φρούτα
κάνουμε όχι, καλό. Όχι. Και όχι. Τα πολλά φρούτα λίπος θα γίνουν. Ναι, και αν τα πολλά φρούτα έρθουν και σε ένα διατολόγιο το οποίο μπορεί να είναι ισορροπημένο, να είναι φυσιολογικές θερμίδες και τα φρούτα είναι ο λόγος που αυξάνουμε τις θερμίδες παραπάνω, ναι, θα έχουμε παραπάνω θερμίδες, παραπάνω ενέργεια. Βέβαια, παίζει ρόλο μετά και τι είναι αυτό που τρώμε. Έτσι, όσον αφορά τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται και. Ναι. Αλλά για, αν το πάρουμε καθαρά μαθηματικά, ναι, η παραπάνω ενέργεια και από τα φρούτα να έρχεται αποθηκεύεται στο σώμα μας ως λίπος. Και από μουσχάρι, ας πούμε, που ανεβάζει. Ναι. Και το μουσχάρι δεν θα γίνει έτσι. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε να φάμε χοιρινό για να πούμε ότι με τα σουβλάκια παχύναμε. Ναι. Αν τρώμε μουσχάρι και τρώμε μεγάλες ποσότητες και πολύ συχνά. Και αυτό λίπος θα γίνει. Ναι. Θέλουν όλα προσοχή, μέτρο. Και ισορροπία, αυτό που λέμε πάντα. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πολύ καλή τροφή. Όποια τροφή, αν υπερβεί το όριο, αμέσως έγινε κακή. Ακριβώς. Ναι, αυξάνουμε το λίπος μας, αυξάνουμε την αποθήκευση λίπους στο σώμα μας. Γενικά όλες οι τροφές είναι ενέργεια, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Όλες έχουν θερμίδες. Οπότε όταν συσσωρεύονται πολλές θερμίδες, αυξάνουμε την αποθήκευση του λίπους. Πώς καίμε θερμίδες. Καίμε με το βασικό μας μεταβολισμό, με τις βασικές λειτουργίες, έτσι. Παραγωγή θερμότητας για διατήρηση θερμοκρασία του σώματος και παραγωγή έργου. Αυτές είναι οι καύσεις μας που λέμε. Μάλιστα. Άρα, όταν οι θερμίδες που τρώμε από το φαγητό υπερβαίνουν τις θερμίδες που καίμε, έχουμε αποθήκευση ενέργειας. Μάλιστα. Και ισχύει αυτό που λένε, που μας λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας και οι γονείς μας, μην στεναχωριέσαι, αυτό θα το ρίξει ύψος ή εκεί που περιμένουμε να γίνει ύψος κάνουμε έναν παχύσαρκο ενήλικα. Κοιτάξτε να δείτε, αν ένα παιδί αυξήσει το βάρος του μία χρονική περίοδο μικρή και μετά απότομα ψηλώσει ή ήρθει το καλοκαίρι, έτσι να το πούμε απλά, και αρχίσει, έχει μεγαλύτερη φυσική δραστηριότητα από ό,τι έχει το χειμώνα και καίει, αυτό μπορούμε να μην μας φοβήσει με το στυλ ότι πρέπει οπωσδήποτε να χάσουμε κάποια κιλά. Και όπως θα πούμε και στη συνέχεια, ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μία δίαιτα να χάσουμε κάποια κιλά στο παιδί. Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις διατροφικές του συνήθειες και την προσέγγιση όσον αφορά στο θέμα φαγητό και άσκηση. Τι θεωρεί σωστό στο φαγητό και πώς θεωρεί την φυσική του δραστηριότητα ικανοποιητική. Γιατί αν το παιδί ανεβαίνει μια σκάλα και κουράζεται και σου λέει εγώ σήμερα γυμνάστηκα, αυτό είναι λάθος νοοτροπία. Yeah. Ή ας πούμε αν φάει 2-3 κρουασάν και σου πει έλα μωρέ δεν είναι και τίποτα, ο τάδε τρώει 5, είναι λάθος νοοτροπία. Άρα ουσιαστικά αυτό που πρέπει να αλλάξουν και στο παιδί είναι η νοοτροπία. Οι τρεις περίοδοι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα παιδιά, γιατί αργότερα έχουμε έναν ενήλικα παχύσαρκο, είναι η εμβριακή ηλικία, που την ελέγχει καθαρά η μαμά. Εμβριακή ηλικία, έτσι. Η ηλικία αναστροφής του δείκτη μάζα σώματος 4-7 χρονών που αυξάνονται η αποθήκευση του λίπους, γιατί είναι στην ανάπτυξη το παιδί, εκεί την ελέγχει η μαμά με το παιδί μαζί. Με κάποιες αντιδράσεις του παιδιού και η εφηβεία, που εκεί συνήθως την ελέγχει καθαρά το παιδί ο έφηβος, χωρίς να δίνει άμεση σημασία στα λεγόμενα της μαμάς. Μάλιστα, άρα και η εμβριακή ηλικία. Ναι, γιατί η ανάπτυξη του παιδιού. Να τονίσουμε στις φίλες τηλεθεάτριες ότι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης του παιδιού. Βέβαια, όπως τόνισες και πολύ σωστά πριν, Θεανό, δεν πρέπει να μας τρομάζει το παραμικρό με το που δούμε το παιδί να κάνει λίγο μαγουλάκια ή να κάνει λίγο κυλίτσα σε μικρή ηλικία ή μεγαλώνοντας κατευθείαν να θορυβηθούμε. Αλλά αν αυτό αρχίσει και παγιώνεται σε βάθος χρόνου, τότε θα πρέπει να κινηθούμε ανάλογα, πάντα αλλάζοντας τις συνήθειες και την οτροπία του παιδιού. Και όχι βάζοντάς το σε μία δίαιτα, που τις περισσότερες φορές, αν την κάνουμε και από μόνοι μας, θα είναι αυστηρή, και ουσιαστικά είναι σαν να το τιμωρούμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μετά θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει και θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ναι, θα μας γυρίσει μπούμεραγκ και δεν θα μας ακούσει στο τέλος ούτε σε αυτά που θα λέμε, που θα μπορεί να κάνει, έτσι. Μάλιστα. Λίγο για την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, τι συμβαίνει. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε με νούμερα γιατί είναι αυτά που μένουν και αυτά που προκαλούν εντύπωση και σε εμάς τους ειδικούς, έτσι. Αυτό στο 1993 ότι ένας παχύσαρκος κάνει 9 χρόνια από τη ζωή του είναι πολύ. Ναι, το 1993. Ναι, βασικά, ναι, είναι για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα αντιμετωπίζει το σώμα το παραπάνω βάρος. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τον έχω λίγα παραπάνω κιλά. Ναι, είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό δεν είναι. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Τα πολύ παραπάνω κιλά όμως
θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Κάποτε σε ένα περιστατικό στο γραφείο μου χάσαμε πολλά κιλά, γύρω στα 70, και αυτό που θυμάμαι σαν κουβέντα και μου είχε κάνει εντύπωση και το κρατάω ακόμα σαν στο μυαλό μου, είναι ότι συζήτηση που μου είπε, λέει, ο καρδιολόγος μου μπόρεσε και είδε την καρδιά μου. Στον υπέρηχο. Δηλαδή, φανταστείτε για περί τίνος πρόκειται, έτσι. Γι' αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, το 25 με το 48% των Ελλήνων παιδιών δεν έχουν ποτέ ενημερωθεί για θέματα διατροφής από τους γονείς. Δηλαδή, υπάρχει μία έλλειψη ενημέρωσης από τους ίδιους τους γονείς. Θα πούμε μετά και για το σχόλιο. Πόσο τη εκατό? 25 με 48. Δηλαδή, η μισή από εμάς. Το 1/4 με 1/2, ναι. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει, ναι, δηλαδή στα παιδιά, ναι, μας για. Ναι. Απλά κάποιες φορές που και αυτό, ναι, μεν πάμε να το κάνουμε για καλό, αλλά μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ, είναι δεν θα φας αυτό, κάνει κακό ή είναι, ναι, κακό. Ναι, 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 ναι. Ναι, ωραία. Το παιδί θέλει πάντα την αιτιολογία. Μπορεί να μην την καταλαβαίνει πάντα, αλλά θέλει να το αιτιολογήσουμε. Ή φάτο τώρα ένα ή μισό, γιατί δεν είναι ό,τι καλύτερο και θα ξαναφάς σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες. Δηλαδή, πάντα μπορούμε να το χειριστούμε διαφορετικά για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο παιδί και κατά συνέπεια σε εμάς. Γιατί όταν ένα παιδί γίνει αντιδραστικό, δημιουργεί πρόβλημα στον γονέα. Άρα αυτό να το ξαναπούμε λίγο, ότι 25 η μισή, με 40, ναι, σχεδόν, το 1/4, ναι, με το 1/4 οι γονείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στα παιδιά μας για θέματα διατροφής. Για θέματα διατροφής. Πιο πολύ επιβάλλουμε, έτσι, δεν θα φας αυτό, δεν θα, ναι, κάνεις εκείνο. Ναι, ναι, πιο, ναι, πολύ, ναι, τα μαλώνουμε σε αυτό. Και καμιά, ναι, φορά καλά είναι και να, όταν βλέπουμε, αυτό θέλω να το τονίσω, όταν βλέπουμε κάτι στο ίντερνετ, διαβάζουμε, μπράβο, όταν διαβάζουμε κάτι στο ίντερνετ, ότι δεν πρέπει να τρώμε εκείνο, επικρατούν διάφορα, τα έχουμε συζητήσει και σε παλιότερες εκπομπές, για το γάλα, για τα κρέατα, καλά είναι να μην στενιζόμαστε χωρίς να το ψάξουμε, να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κόψουμε μια ομάδα τροφίμων εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Τονίζουμε αυτό. Αν υπάρχει πρόβλημα υγείας, τότε εκεί συμπεριφερόμαστε εντελώς διαφορετικά με τη βοήθεια του ειδικού, γιατρός, διατολόγος, και προκύπτει το διατολόγιο του παιδιού. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας, μπορεί να φάει τα πάντα. Απλά πρέπει να περιορίσουμε λίγο τις ποσότητες από κάποια που είναι με περισσότερες θερμίδες, με περισσότερα λιπαρά, με περισσότερα ζάχαρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, επίσης το σπιτικό φαγητό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και εκλείπει. Αν και η κρίση έκανε ένα καλό, αρχίζει και ξαναγυρνάει πάλι στην ελληνική οικογένεια. Τα παιδιά, όταν ρωτήθηκαν, τα ίδια παιδιά απάντησαν ότι το 63% καταναλώνουν πολύ κρέας και το 51% ότι δεν καταναλώνουν όσπρια και χόρτα. Ναι. Και ως αποτέλεσμα αυτό, το κρέας συνήθως το τρώμε και έξω. Ναι. Είναι εύκολη λύση. Με αποτέλεσμα έχει πέσει η κατανάλωση οσπρίων και λαχανικών, που ήταν παλιά άφθονα στην ελληνική παύλα μεσογειακή διατροφή. Έτσι. Όταν δεν τρώει ένα παιδί, δεν θέλει να φάει. Δεν θέλει να φάει. Τι κάνουμε εμείς οι γονείς? Σίγουρα δεν το πιέζουμε με ένταση, δεν δημιουργούμε ένα κλίμα άσχημο, έναν καυγά, να το πω έτσι. Προσπαθούμε και επίσης και κάτι ακόμα, δεν λέμε, δεν θες αυτό, θα σου κάνω κατευθείαν κάτι άλλο. Δεν, ναι, θέλεις, ναι, να φας όσπρια, θα σου κάνω πατάτες τηγανιτές, θα σου κάνω μια ομελέτα. Ειδικά αυτό. Αν το κάνουμε μια φορά, μπορεί να παγιωθεί η κατάσταση και να συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να το παιδί να το βαρεθεί. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε μια συζήτηση γιατί δεν το θέλει το συγκεκριμένο τρόφιμο. Και να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Θέλετε. Γιατί τα παιδιά συνήθως δεν θέλουν λαχανικά? Βέβαια, είναι κάποιες κατηγορίες που θέλουν πάρα πολύ. Είναι ορισμένα όμως που δεν τρώνε. Είτε είναι, γιατί τα γεύτηκαν και δεν τους άρεσε. Βέβαια, στα παιδιά υπάρχει και άλλη κατηγορία. Ότι είχα ρωτήσει κάποτε ένα αγοράκι στο γραφείο, του λέω, γιατί δεν τρως σκουνουπίδι? Μου λέει, γιατί μυρίζει άσχημα. Οπότε το είχε σαν μυρωδιά άσχημα, δεν το έβαλε ποτέ στο στόμα του. Και η αλήθεια είναι ότι στην ανάπτυξη των παιδιών γενικά, βασικά και στην εφηβεία μετά και στην παιδική ηλικία, αλλάζουν πολύ οι διατροφικές συνήθειες και επηρεάζονται πολύ και από παρέες και από διαφημίσεις. Οπότε μπορεί κάτι να μην το τρώει στα 5 και στα 8 να το τρώει. Δηλαδή, αυγά να μην ακουμπάει στα 5 και στα 8 να τρώει. Οπότε, καλά είναι να μην πιέζουμε, εφόσον όμως τρώει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν είναι πλούσια σε βιταμίνες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ή αν δεν τρώει καθόλου, ας πούμε. Ναι, ή δεν τρώει κρέας, ας πούμε, δεν τρώει λαχανικά, δεν τρώει φρούτα και τρώει συνέχεια υδατάνθρακες, ψωμί, ρύζι, πατάτα, μακαρόνι. Εκεί, ναι, θα δημιουργηθούν προβλήματα, δηλαδή θα δημιουργηθούν ελλείψεις. Οπότε, εκεί πρέπει κατά κάποιο τρόπο, με ωραίο τρόπο, να πιέσουμε το παιδί να φάει, να κρύψουμε το τρόφιμο που θέλουμε, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε
με ένα αλμυρό κέικ, στο οποίο μέσα να βάλουμε, πέρα από τη γαλοπούλα και το κασεράκι που φαίνονται για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του παιδιού, να βάλουμε και πιπεριές κόκκινες πράσινες που έχουν βιταμίνη C, να βάλουμε και μπρόκολο τριμμένο, να φαίνεται πράσινο, να μην φαίνεται το μπρόκολο σαν μπρόκολο. Οπότε το παιδί μπορεί να το φάει χωρίς να το καταλάβει. Μπορούμε να κάνουμε μια κρέπα πράσινη από σπανάκι, να κάνουμε μια, πώς είναι τα μακαρόνια, από καρότα, ας πούμε, να υπάρχουν τρόποι και λαχανικά και να τα φάνε κρυφά. Απλά το θέμα είναι ότι δεν, όσο αντιδράνε, δεν θα μπορέσουν να τα φάνε καθαρά σαν λαχανικό, σαν φρούτο, να πάρουν όλες τις βιταμίνες. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και από προσωπική πείρα με δύο μικρά διαγοράκια που έχω και από αυτά που ακούω στο γραφείο, κάποια στιγμή μπορεί να μην φάνε κάτι, μπορεί να το φάνε λίγο αργότερα ή να φάνε κάτι παρεμφερές. Εφόσον έχουν μια αλφα καλή λήψη λαχανικών και φρούτων, δεν μπορούν να τα φάνε όλα. Δεν μας αρέσουν. Εμείς ενήλικες είμαστε και δεν τα τρώμε όλα. Ακριβώς. Λες καρπούζι ή πεπόνι. Εγώ θέλω πεπόνι, δεν μου αρέσει το καρπούζι. Μπορεί να υπάρχει, και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά φρούτα και πάρα πολλά λαχανικά στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί να υπάρξει ποικιλία τροφών, άρα φρούτων και λαχανικών, και άρα και ποικιλία βιταμινών. Τα προβλήματα δημιουργούνται όταν είναι αρνητικά σε όλα και έχουμε συγκεκριμένα ένα-δύο φαγητά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαμε πριν, δεν περιέχουν λαχανικά, κρέας. Οπότε εκεί δημιουργούνται προβλήματα, εκεί πρέπει να πιέσουμε λίγο παραπάνω, να κάνουμε, τι να πω. Να κάνουμε αυτά τα κόλπα που είπαμε πριν, δηλαδή να κάνουμε, μπράβο, αυτό, αυτό. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, με σωστή νοοτροπία, να βάλουμε κανένα, ας πούμε, βίντεο κυκλοφορούν στο ίντερνετ ή εκπαιδευτικά για τα τρόφιμα τι καλό κάνουν ή η έλλειψή τους τι κάνει, έτσι. Αυτό θα, και να μην τρώμε συνέχεια συσκευασμένα, δηλαδή να τους περάσουμε ότι αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Βέβαια, αυτά τα πούμε αργότερα στην αρχή. Άρα έχει μειωθεί το σπιτικό. Δεν ενημερώνουμε τα παιδιά. Ναι, έχει μειωθεί το σπιτικό. Έως 42% τρώνε μια φορά την εβδομάδα σε ταχυφαγεία, fast food. Μια φορά την εβδομάδα, δηλαδή, δεν είναι καλό. Μια φορά. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Α, τουλάχιστον. Ναι. Άρα δηλαδή μία και. Ναι, είναι μία με δύο φορές, είναι καλό. Μία, ας πούμε, και ανάλογα το έξω. Έτσι, έξω με έξω έχει διαφορά. Έχουμε ξαναπεί, μπορούμε να πάρουμε μία κρέπα γαλοπούλα κασέρι και λαχανικά και μπορούμε να φάμε ένα σάντουιτς με ένα λιπαρό κρέας, με τρεις διαφορετικές σως, με πατάτες και να έχει το ένα, το 1/4 της θερμίδας από το άλλο. Και λιπαρά και οπότε καταλαβαίνετε και το έξω έχει διαφορά. Μπορούμε να τρώμε έξω και πρέπει, γιατί το παιδί, αν εμείς 1, 2, 3 του το απαγορεύσουμε κάτι, θα βρει τρόπο να το πάρει. Είτε από γιαγιά, είτε γιαγιά παππού εννοώ, είτε από κάποιον θείο που του κάνει τα χατήρια, θείο θεία. Δηλαδή θα βρούνε τα παιδιά τον τρόπο να το φάνε και οι χαμένοι θα είμαστε εμείς, γιατί και δεν θα το φάνε και δεν θα το ξέρουμε. Οπότε καλύτερα να το παρέχουμε εμείς και όχι σαν επιβράβευση, αυτό το πούμε και μετά. Δεν είναι καλά σαν επιβράβευση, αν φας το φαγητό σου θα σου πάρω ένα παγωτό ή αν κάνεις εκείνο θα σου κάνω αυτό. Δεν είναι η τροφή όχι, δεν είναι επιβράβευση. Γιατί μετά, πέρα το ότι το συνηθίζουν και μπορεί να κάνουν κάτι, θα μου πεις, ναι, αν είναι να φάει μπρόκολο, μπορεί να φάει και παγωτό μετά. Ναι, αλλά αν φάει δυο τουφάκια μπρόκολο για να φάει ένα παγωτό το οποίο έχει τις εξαπλάσεις, πολύ περισσότερες θερμίδες από τον μπρόκολο, είμαστε χαμένοι, έτσι. Οπότε όχι. Από το 1984 μέχρι το 2000 υπήρξε μια κατανάλωση έτοιμου φαγητού κατά 956%. Καταλαβαίνετε, και το βάζω μπορεί να είναι παλιό, αλλά το βάζω για να δείτε πόσο εκείνα τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε κιόλας. Ένα μέγεθος του 1000%. Ναι, είναι. Πώς να το πούμε στην καθημερινότητα. Αν ας πούμε το τρώγαμε μία φορά, σαν άνθρωποι το τέτοιο, έχει 1000 πλασέστη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, πολύ μεγάλη. Ναι. Και γενικά μετά το 80-90 ήταν η χρόνια, η γενιά του fast food. Αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα τα fast food και οι εταιρείες με έτοιμα γεύματα. Και τα αναψυκτικά παίζουν μεγάλο ρόλο, πρέπει να πούμε. Εδώ παλιά έχουμε... δεν είχαμε τόσα αναψυκτικά. Όχι, όχι, και ούτε τέτοια. Βέβαια, το καλό είναι ότι... Γιατί αναψυκτικά είχαμε, έτσι. Τώρα είχαμε από εδώ, από την περιοχή ναι, μας. Ναι, από την περιοχή μας, βέβαια. Μπράβο, ναι, τα οποία είχαν φυσικό νερό, το φυσικό ναι. Φυσικό ήταν όλα. Μπράβο, λιγότερη ζάχαρη, γιατί έβγαινε η γεύση από το φρούτο, ήταν όλα τα φρούτα. Εννοώντας ότι πιο γευστικά. Τι είναι τα άλλα φρούτα. Άλλη ποιότητα των φρούτων. Ναι. Που γινόταν η πορτοκαλάδα, η λεμονάδα. Τώρα όσο αυτό αυξάνει η παραγωγή, αυξάνει η ζήτηση,
Άρα, έχουμε όχι χαμηλότερη ποιότητα στο τρόφιμο, δεν θα το έλεγα αυτό άμεσα. Απλά το θέμα είναι ότι όταν έχουμε μικρότερη παραγωγή, είναι πιο καλό το τελικό αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο. Εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα αναψυκτικά. Ναι, η οποία η ημερήσια κατανάλωση μέσα σε 4 χρόνια αυξήθηκε από 345 σε 570 ml. Αυτό σημαίνει, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, έξτρα 200 θερμίδες ημερησίως. Άρα συμβάλλει και αυτό στην αύξηση της παχυσαρκίας του παιδιού. Μιλάμε για παιδιά. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε λίγο για τα κηλικία, ότι ενώ έγιναν προσπάθειες να μπουν, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, φρούτα και διάφορα πράγματα. Ναι, οποία, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει γιατί η δικαιολογία είναι ότι δεν υπήρχε ζήτηση στα συγκεκριμένα τρόφιμα. Με αποτέλεσμα ή χαλάνε εύκολα, υπήρξαν δικαιολογίες. Ας πούμε, έτσι να σας δείξω μια. Στοιχεία από το ΙΝΚΑ, οι μαθητές αγοράζουν snacks, πατατάκια, γαρεδάκια, σε ποσοστό 49-56%, ένα στους δύο. Προϊόντα με πολύ ζάχαρη, 40-60, πάλι σχεδόν ένα στους δύο. Χυμούς μη φυσικούς, 53-57, τύπου νέκταρ, όχι τους φυσικούς που έχουν ζάχαρη μέσα, 53-57, πάλι ένα στους δύο. Γενικά, το 81% των παιδιών προμηθεύεται το κολατσό από το σχολείο, είδη τροφής, τα οποία αν φορολογιζόταν ο νόμος, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στα σχολικά κηλικία. Το 81%, καταλαβαίνετε, 8 στα 10 παιδιά. Ναι. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει και το ίδιο το σχολείο για τη διατροφή. Για μένα θα πρέπει να γίνει και μάθημα η διατροφή για να ενημερώνουν τα παιδιά, γιατί είναι κάτι που απασχολεί την καθημερινότητα και είναι η ίδια ζωή στο τέλος. Δηλαδή σημαντικό μάθημα, μάθημα ζωής. Εγώ βλέπω ότι από το δικό μου το παιδάκι ότι γίνονται προσπάθειες. Έχει δράση, κοιτάξτε, στις μικρότερες ηλικίες γίνονται από τους ίδιους καθηγητές. Το θέμα είναι να γίνει μεθοδευμένα, με βιβλίο, με. Γιατί μια διατροφική πυραμίδα υπάρχει στις μικρές τάξεις. Αυτά από ό,τι ξέρω από πελάτες μικρούς ηλικία που μιλάμε. Και μετά στο γυμνάσιο πάλι υπάρχει το μάθημα της οικιακής οικονομίας που έχει κάποια στοιχεία διατροφής. Yeah. Και αν κάνουν κάποια project που κάνανε παλιά, τα οποία ασχολούνται με θέμα διατροφή, παίρνανε κάποια παιδιά, αλλά μπορεί να παίρνανε για άλλο θέμα. Αλλά κάποια παιδιά μπορεί να παίρνανε για τη διατροφή μόνο έτσι. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι ουσιαστικά η καθημερινότητά μας και είναι πράγματα τα οποία αν τα μάθουμε σωστά μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο, έτσι το πω απλά και κοινά, θα είναι καλό να περάσει και στα σχολεία, να υπάρχει μια διατροφική αγωγή. Έτσι, στην Ελλάδα το 53% των παιδιών δεν ενημερώνονται από το σχολείο για θέματα διατροφής. Έτσι. Ναι. Τότε εμείς είμαστε από τους τυχεροί. Γιατί εγώ το θυμάμαι από τον παιδικό σταθμό να έρχεται με την πυραμίδα. Ναι, ναι, το ναι. Είδα στο σχολείο, το είδα η γυμνάστρια να μας φέρνει φυλάδια. Αυτό, φυλάδια. Όπως σωστά το είπατε. Ναι, φυλάδια. Δηλαδή, δεν είναι η πρωτοβουλία μέσα στο εκπαιδευτικού. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι στην καθαρή κρίση του καθενός εκπαιδευτικού αν θα πει για αυτό το θέμα. Που μάλιστα. Καλά κάνουν και το λένε γιατί είναι κάτι σημαντικό. Σε 61% των παιδιών δεν ξέρουν τα δικαιώματα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων διατροφής που καταναλώνουν. Τα δικαιώματα που έχουμε σαν καταναλωτές. Έτσι. Και τέλος, η αδυναμία των γονιών να ετοιμάσουν ένα πρωινό τους οδηγεί στην εύκολη λύση στο χαρτζιλίκι που λέμε. Σύμφωνα πάντα με το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το 85% των παιδιών παίρνει υπερβολικό ποσό ως χαρτζιλίκι. Για να δει. Τώρα λέει και πόσα και αυτά, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται, απλά όχι, ότι είναι έτσι. Αυτά όσον αφορά το τι συμβαίνει με νούμερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε βλέπετε ότι πέρα ότι τα ποσοστά είναι υψηλά, δεν είναι ενθαρρυντικά. Όχι, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις δυστυχώς που δεν βοηθάνε στο να μειωθούν αυτά άμεσα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τέτοιο. Άρα, εντάξει, ό,τι κάνουμε εμείς, σαν γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Σαν γονείς, ναι, πάντα υπάρχουν ενημερώσεις, όπως τώρα κάνουμε και την εκπομπή, ομιλίες, ειδικοί. Καλά είναι οι γονείς να ψάχνουν και να ενημερώνουν σωστά. Και από εκεί και πέρα, πάντα σε συνεργασία με το παιδί, μπορούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο. Άρα, λοιπόν, είπαμε πιο πολύ για... για νοοτροπία, έτσι, ναι. Ειδικά για ελληνική νοοτροπία ναι. Και με αυτή θα ασχοληθούμε εμείς Έλληνες. Είμαστε βέβαια. Τα Αμερικανά και τα Αμερικανά. Όχι, όχι, απλά ανεφέραμε ένα στοιχείο για να δούμε και την. Όμως πέρα από την νοοτροπία, η οποία είναι καθαρά στο χέρι μας, υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όσον αφορά τώρα τους παράγοντες της ποιητικής ασυρχίας, αφού περνάμε σε αυτό το μέρος, υπάρχουν γενετικοί, είναι κληρονομικότητα που λέμε, έτσι. Ναι.
υπάρχει μια τάση για παχυσαρκία που μπορεί όμως να εκδηλωθεί αν το επιτρέψει το περιβάλλον. Άρα υπάρχει η βάση να χτίσουμε, έτσι να το πω απλά, αλλά εξαρτάται εμείς τι χτίζουμε από πάνω. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει, όπως ας πούμε στο κάπνισμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος προδιαθεσικός παράγοντας, αν τον καπνίσουμε όμως δεν θα πάθουμε καρκίνο του πνεύμα. Ακριβώς. Το ίδιο είναι και για την παχυσαρκία. Μπορεί να έχουμε το γονίδιο, αλλά πρέπει, άρα είναι κάτι που είναι στα χέρια μας. Ναι, έτσι αυτό. Είναι στα χέρια μας. Κάτι που έχει γίνει, μετάλλαξε και τελείωσε, ό,τι και να κάνω θα νοσήσω. Όχι, εκτός ιδιαίτερων παθογόνων καταστάσεων που υπάρχει ασθένεια και συνδυάζεται και με ασθένεια που θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά σε βάση μάλλον σε τέτοιο είναι η βάση, υπάρχει βάση από εκεί και πέρα, ανάλογα πώς θα το χειριστούμε εμείς. Δηλαδή σε ένα ποσοστό πάνω από 90-95% είναι στο χέρι μας. Όχι, γιατί δεν έχουμε στοιχεία τέτοια, αλλά ναι, μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Ναι. Απλά τα στοιχεία που έχουμε, να τα πω, τα παιδιά με ένα παχύσαρκο γονεί έχουν 50% πιθανότητα να γίνουν παχύσαρκα. Ενώ με δύο έχουν 80%. Έχει σαρκούς γονείς. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι. Είναι η δική μας. Ότι πρέπει πρώτα εμείς να χάσουμε έτσι, και μετά. Αυτό. Και να περάσουμε σωστές συνήθειες στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι και περισσότεροι. Έτσι. Mm-hmm. Το νούμερο ένα είναι λαθασμένες διατροφικές συνήθειες που έχουμε εμείς και το παιδί περνάει και στο παιδί. Ή μπορεί εμείς να έχουμε πιο σωστές, αλλά το παιδί. Και ως αντίδραση να βγάζει εντελώς διαφορετικές συνήθειες. Υπερσιτισμός ή κακή διατροφή και κακή διατροφή, αυτό αφορά κυρίως τα ενδιάμεσα γεύματα, στην οποία κυνηγάνε πατατάκια, κρουασάν, μπισκότα, γλυκά, σοκολάτες, όχι τα κυρίως, αν και στα κυρίως πάλι κυνηγάνε περισσότερο κρέατα που είναι με σάλτσα, με πιο γευστικά, να το πούμε έτσι, και δεν θα ψάξουν να βρουν σπανακόριζο. Ή φασολάκια, έτσι με μεγάλη ευκολία. Τα φασολάκια πρέπει, αυτό που είπατε, να τάξουμε κάτι, αλλά δεν είναι... Ναι, όχι, γιατί ναι, μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε στο παιδί το τρόφιμο αυτό που θέλουμε, αλλά ουσιαστικά μετά θα πρέπει να του δώσουμε και κάτι το οποίο δεν θέλουμε, απλά το τάξαμε, έτσι. Πάμε για τη διατροφική συμπεριφορά να πούμε κάποια πράγματα. Οι προτινόμενες τροφές καταναλώνονται από όλα τα παιδιά σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις μη αρεστές. Όμως η σημασία αυτού του γεγονότος είναι μεγαλύτερη στα παχύσαρκα παιδιά. Δηλαδή, αυτά που τους αρέσουν τα κυνηγάνε, έτσι το πούμε απλά. Ναι. Προσπαθούν, τα ψάχνουν και τα βρίσκουν και σας είπα, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να τα βρουν, αν δεν τους τα δώσουμε εμείς. Τα παχύσαρκα παιδιά τρώνε πολύ γρηγορότερα από τα λεπτά. Από τα δύνατα παιδιά, παίρνουν μεγαλύτερες μπουκές από αυτά και γενικά καθαρίζουν πιο γρήγορα το πιάτο, έτσι πως το λέμε απλά. Τρώνε με μεγαλύτερη βουλμία, τρώνε μεγαλύτερη τάση να αδειάσουν το πιάτο. Μπράβο, μεγαλύτερη όρεξη. Πολύ σωστά. Αυτό δεν είναι καλό, δηλαδή. Όχι, δεν το να τρώνε πολύ γρήγορα. Όχι, έχει όρεξη. Κοιτάξτε, κάποιες φορές μπορεί να. Το καμαρώνουν οι γιαγιάδες αυτό. Οι γιαγιάδες, ναι, γιατί λένε το παιδί θα μεγαλώσει, θα ψηλώσει. Κοιτάξτε όμως, οι γιαγιάδες είναι μεγαλωμένες και σε άλλες εποχές. Που όπως έχουμε πει και σε παλιότερη εκπομπή, το παιδί που είχε κανονικά κιλά και παραπάνω για εκείνες τις εποχές ήταν το υγιές. Το πλούσιο και το υγιές. Τα άλλα που είχαν λίγα κιλά αντιμετώπισαν και προβλήματα υγείας. Τώρα έχουμε φτάσει στις εποχές που γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Οπότε δεν σημαίνει ότι αυτή η νοοτροπία είναι και σωστή. Βέβαια, το ότι χαίρονται, το χαίρονται, ναι. Αυτό να το ξαναπούμε λίγο, ότι έχουμε φτάσει στις αντίθετες εποχές, όταν έχεις πολλά κιλά δεν είσαι υγιής. Δεν είσαι υγιής, ακριβώς. Ένα σώμα ζορίζεται και ζορίζεται από πολλές, από πολλούς παράγοντες. Έτσι. Και προκύπτουν και πολλά προβλήματα, όπως θα πούμε μετά. Θα τα πούμε ένα-ένα. Είναι πιθανό, παιδιά, που το φαγητό τους περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό μικρών γευμάτων. Όταν έχουμε δηλαδή μεγαλύτερα περισσότερα γεύματα, έχουμε μικρότερο βάρος. Ενώ αυτά που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες σε λιγότερα γεύματα, κινδυνεύουν περισσότερο από παχυσαρκία. Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν έχουμε πλούσια γεύματα και ένα-δύο την ημέρα, αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε μεγάλο βάρος. Όταν έχουμε περισσότερα, αυτό που λέμε ουσιαστικά ανά τρίωρο περίπου, όπως και στους ενήλικες, το ίδιο ισχύει και στα παιδιά. Και επίσης τα εξωτερικά ρεθίσματα, συμπεριφορά φαγητού από στα παχύσαρκα παιδιά, φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητη σε εξωτερικά ρεθίσματα. Όψη μυρωδιά του φαγητού, μαμά τι ωραία μυρίζει, ξέρεις, κάτι τέτοιες ατάκες που λένε. Και φυσικά και σε διαφημίσεις, έτσι πιο επιρρεπή. Α, μαμά, κοίτα τι δείχνει στην τηλεόραση, με σκοπό να το αγοράσουμε για να το φάει. Φυσικά δεν θα δείξει κάποιο φρούτο, δεν θα δείξει κάποιο λαχανικό. Έτσι, θα δείξει κάποιο τρόφιμο συσκευασμένο. Φαριδάκι. Έτσι. Όσον αφορά αυτό, επίσης, μειωμένη φυσική δραστηριότητα και αύξηση της αδράνειας.
ζούμε στις εποχές που όσο πάμε η φυσική δραστηριότητα μειώνεται και για μας και για τα παιδιά. Έτσι, κάποτε είπαμε χαρακτηριστικά ότι έρχεται το σχολικό και τη δίνουμε εμείς την τσάντα και για να πάνε στο σχολείο παλιά έπρεπε να πάνε στο δίπλα το χωριό. Ναι. Έτσι, δηλαδή οπότε καλά είναι να αποφύγουμε τον καθιστικό τρόπο και στα παιδιά με έξυπνους τρόπους, όχι πάντα τη γυμναστική, και η γυμναστική είναι καλή. Έτσι. Αλλά αν το παιδί είναι δραστικό και σε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να βρούμε εύκολους τρόπους. Ξέρω εγώ, έλα πάμε μια βόλτα εκεί και να πάμε με τα πόδια. Ή, ξέρω εγώ, έλα να κατεβούμε κάτω στο ισόγειο να δούμε τι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα τα κάναμε με ασανσέρ, με αμάξι, να περάσουμε στον πιο μεσαγωγικά δύσκολο τρόπο, αλλά αυτόν ουσιαστικά τον τρόπο που μας βοηθάει να κάψουμε θερμίδες. Έτσι. Τελευταία στοιχεία έχουν δείξει μεγάλη αύξηση των ορών τηλεθέασης. Που είναι συνδυασμός φυσικά ακινησίας και κατανάλωση σνακ. Γιατί υψηλά σε θερμίδες και λίπος και αλάτι. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά όταν καθόμαστε στην τηλεόραση και οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά υιοθετούν πολλές συνήθειες των ενηλίκων, έτσι, των γονιών, πολύ σωστά, έχουμε πρόβλημα γιατί βλέπουμε τηλεόραση και βλέπουν τηλεόραση τρώγοντας κάτι το οποίο είναι πλούσιο σε λιπαρά. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που είναι δραστήρια. Δεν παίρνουν εύκολα επιπλέον βάρος, σε αντίθεση με εκείνα που προτιμούν την καθιστική ζωή και αποφεύγουν τη γυμναστική. Έτσι. Ναι. Αυτό όσον αφορά και τη φυσική δραστηριότητα. Υπάρχουν και ψυχοκοινωνικοί λόγοι. Όπως? Έλλειψη επικοινωνία παιδιών με γονείς. Είναι αυτό που λέμε ότι αν έρθουμε σε ρήξη, χάνουμε την ουσία του πράγματος, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και να εστερνιστούν τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Κόβεται η επικοινωνία με αποτέλεσμα ο γονέας λέει. Το μάσπρο και το παιδί κάνει το μαύρο από αντίδραση. Και ούτε πάει να πει ο γονέας το μαύρο και να κάνει το παιδί το άσπρο, γιατί αυτό πιάνει μέχρι μια ηλικία και αυτό πάλι σχετικό είναι, έτσι. Λοιπόν, υπερπροστασία επίσης. Δηλαδή, το παιδί, και συνήθως αυτό ξεκινά από μικρές ηλικίες, έχει χαμηλό βάρος, δεν τρώει. Από πάνω του συνέχεια να φάει, να κάνει. Δεν θέλεις εκείνο, θα σου πάρω αυτό. Σου αρέσει αυτό, φάει τέσσερα από αυτό. Συσκευασμένα τρόφιμα, με αποτέλεσμα μετά όταν μεγαλώνει και αρχίσει και αυξάνεται το βάρος του και εκεί του λέμε όχι δεν θα φας το 4, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την άποψή μας γιατί πριν καιρό του λέγαμε φάε 4. Ναι. Καταλάβατε, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και επίσης η αύξηση του βάρους οδηγεί σε αρνητική εικόνα για το σώμα. Και αυτή με τη σειρά της οδηγεί σε απομόνωση το παιδί στο σχολείο και φυσικά σε πιο ζώρικα προβλήματα όπως είναι η κατάθλιψη, έτσι. Και έλλειψη πολιτιστική παιδείας και έλλειψη ενημέρωσης. Αυτά που είπαμε και πριν, έτσι δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε αναλυτικά. Δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά μας, είτε εμείς αγωνείς και τα σχολεία γενικά, όλοι οι υπεύθυνοι που είναι στην ανάπτυξη ενός υγιούς ανθρώπου, έτσι να το πούμε, ούτε οργανισμού μόνο, θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά αυτό. Άλλες αιτίες. Άλλες δύο-τρεις είναι τα τις αναφέρουμε επιγραμματικά γιατί δεν έχουν τα αρμονικά που είπαμε πριν, οι οποίες δεν είναι τόσο συχνά. Υποθυρεοειδισμός και είναι η δικαιολογία που λέμε. Δηλαδή, δικαιολογία. Όταν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, συμβάλλει στην αύξηση του βάρους και έχουμε θέμα και πρέπει να το ψάξουμε με τον κατάλληλο ιατρό. Αλλά όταν παίρνουμε κάποια κιλά και κατευθείαν, χωρίς να έχουμε κάνει εξετάσεις, χωρίς τίποτα, να επικαλούμαστε αυτά τα προβλήματα. Γιατί. Όχι, δεν είναι σωστό. Το ίδιο φυσικά και στα παιδιά. Και πρέπει να αναφέρουμε εδώ στο βάρος γέννησης ότι τα χαμηλού βάρους νεογέννητα έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη και υπερλιπιδημία στο μέλλον. Τα πολύ χαμηλού. Και τα υψηλού βάρους νεογέννητα, 4,5 και πάνω, έχουν αυξημένες πιθανότητες να γίνουν υπέρβαρα, αλλά αυτά είναι. Αυτά όμως, όπως είπαμε, αλλάζουν. Αλλάζουν με την. Ακριβώς με το τι θα. Είχαμε πει ότι είναι επιδημία. Ναι, έτσι, δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Άρα έχει το αντιμετωπίζουμε σαν ασθένεια. Οπότε θα κάνουμε τώρα το καθιερωμένο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά φίλοι μας μείνετε μαζί μας για να δούμε γιατί είναι ασθένεια. Σε λίγο και πάλι μαζί σας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας φίλοι μου θα αναλύσουμε πρώτα απ' όλα τις συνέπειες της παχυσαρκίας. Σας λέγαμε σε όλο το πρώτο μέρος ότι είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια γιατί κύριε Καψάλη, για να το δικαιολογήσουμε στους τηλεθεατές και να τους πείσουμε να
αδυνατήσουν και ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά, ναι. Βέβαια, το θέμα βέβαια, μας είναι η υπηκή παχυσαρκία. Να αλλάξουν τρόπο ζωής και να μειώσουν το βάρος. Αυτό είναι το σωστό. Έχει αρκετές ενέπειες. Πρώτα απ' όλα ψυχοκοινωνικές. Έχουν, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, τα υπέρβαρα παιδιά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα στο σχολείο, στην οικογένεια και στην καθημερινότητά τους γενικά. Έτσι. Και πολλά πέφτουν και θύμα bullying, παρενόχληση βέβαια. Και αυτό όλο γεννάει το πρόβλημα και στο σπίτι, με αποτέλεσμα το παιδί να μην αισθάνεται ψυχολογικά καλά και να είναι ένας φαύλος κύκλος. Γιατί όταν ένα παιδί και ένας ενήλικας δεν αισθάνονται καλά, μια λύση, δεν το λέω ότι το κάνουν όλοι, αλλά μια λύση είναι να καταφύγουμε στο φαγητό ξανά, με αποτέλεσμα την αύξηση αυτού του προβλήματος και έναν φαύλο κύκλο. Δηλαδή, διαόνυση, ένας έχουμε φαύλο κύκλο. Ένα παιδάκι που είναι υπέρβαρο, ως παχύσαρκο, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να παίξει εύκολα, έτσι δεν είναι, δεν θα παίξει όχι, με τα όχι, υπόλοιπη, θα το πούμε μετά, το ναι, πούμε βέβαια, 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 ναι, γιατί τα κιλά αυτά θα το περιορίσουν και στο... Ακριβώς, αυτό που λέμε ψυχοκοινωνικά, ναι. Έτσι, είναι υπέρφαρο, είναι χοντρούλικο, ναι. Δεν μπορεί να τρέξει καλά, δεν θα το παίξουν στο ποδόσφαιρο, ναι. Έτσι, ή θα το βάλουν τέρμα, όπως λέγανε παλιά και... Ναι, ναι. Επίσης κάποιο, τα παιδιά είναι σκληρά, έτσι, και κάποια βέβαια. Είναι παραπάνω σκληρά, βέβαια. Θα του το πούνε. Το επιδιώκουν, ναι, και στα ίσα, κατάμουτρα. Δεν υπάρχει, όχι, ωραιοποίηση δεν υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε, όταν είναι ένα παιδί που του πούνε ότι είσαι χοντρός, ότι δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο μαζί μας γιατί δεν μπορείς να τρέξεις, δεν νομίζω να χαρεί. Όχι, ίσα-ίσα που θα δημιουργήσει πρόβλημα και θα προσπαθεί να βρει τρόπους να γίνει αποδεκτό και άσχημους τρόπους κάποιες φορές. Δηλαδή. Υπερβολή στην καθημερινότητά του. Να φορέσει, λέω τώρα, εντάξει, αυτά είναι θέματα ψυχολογίας, αλλά να φορέσει, ας πούμε, ένα πολύχρωμο παπούτσι μόνο και μόνο για να για κάνει να εντύπωση. Έτσι, έτσι. Λέω τώρα, έτσι, δεν είναι τέτοιο. Αλλά όσον αφορά το θέμα μετά τη διατροφή, επειδή όλο αυτό θα του μειώσει την αυτοπεποίθησή του, βέβαια. Θα συνεχίσει να. Αυτό, ακριβώς. Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό εκεί καταλήγουμε, πάλι σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, αυξάνουμε την κατανάλωση τροφών, αυξάνουμε το βάρος. Με αποτέλεσμα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο τέλος. Αναπνευστικές. Να πούμε και λίγο αυτό. Μπορούν να οδηγηθούν σε κατάθλιψη, που είναι το μεγαλύτερο στάδιο, έτσι, ή σε ακραίες διατροφικές συνήθειες, αυτό να το πούμε λίγο τέτοιο, όπως βουλιμία, λίγο πιο αναλυτικά ήθελα να πω, όπως βουλιμία, ενορυξία, γιατί υπάρχει και το άλλο. Και το άλλο μπορεί ναι, να γυρίσει ότι θα τα χάσω και να φτάσουμε στο σημείο, ναι, στο τέλος, να χάνουμε στο παιδί, να θεωρεί μεγαλώνοντας, και όχι πάντα στις μικρές ηλικίες και στην εφηβεία, να θεωρεί ότι έχω ακόμα κιλά, ενώ γύρω του έχουν σταματήσει όλα τα πειράγματα και αυτά, ενώ μπορεί να μην ακούει τη λέξη αδύνατος και να θέλει να την ακούσει και να συνεχίζει μέχρι να φτάσει σε σημείο να πιέσει τόσο πολύ το σώμα του, ώστε να φτάσουμε σε ανορεξία, έτσι, που είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Βέβαια, και αυτό βάζω σε κίνδυνο... πρέπει να το συζητήσουμε, βέβαια, δεν βέβαια, κάνει εκπομή. Βέβαια, είναι μεγάλο πρόβλημα η ανορεξία και ουσιαστικά να θέσουν αυτό, γίνεται σε κίνδυνο την ίδια του στη ζωή. Τώρα πάμε στα αναπνευστικά. Τώρα πάμε λίγο στα πιο... Άπνοια ύπνου, να σηκωθεί, μάλλον να κάνει, να κόβεται η αναπνοή το βράδυ, την ώρα που και εσείς δεν είναι πιο... πάντοτε τα κρεατάκια που δεν μπορούν ναι. να... Ναι, τα κρεατάκια βέβαια. Δεν θα βοηθήσουν ποτέ όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, με τίποτε. Έτσι. Άσθμα. Επιβαρύνεται. Έτσι. Και μειωμένη αντοχή κατά την άσκηση, όπως πολύ σωστά είπαμε πριν από λίγο Θεάνο μαζί. Γαστρεντερικές. Γαστροσωφαγική παλινδρόμηση. Επειδή είναι μεγάλες οι ποσότητες και πολλά τα υγρά για να τα χωρέσει το στομαχάκι του παιδιού, ανεβαίνουν προς τα πάνω ή τρώμε και ξαπλώνει κατευθείαν, με αποτέλεσμα να μπορεί μέχρι και σε πνιγμό να φτάσει, έτσι, ανάλογα η ρόφηση που λέμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό. Λιπόδης δίσθηση του ύπατος που αναφέραμε στην αρχή, επειδή το σώμα έχει παραπάνω λίπος σαν ενέργεια και στις αποθήκες του, αλλά και στην κυκλοφορία, υπάρχει πολύ παραπάνω στο σηκώτη για να το διαθέσει για ενέργεια, αλλά επειδή συνέχεια έχει την καινούργια ενέργεια, παραμένει στο σηκώτη για να, με αποτέλεσμα επιβαρύνει το όργανο. Έτσι. Είναι σαν μια φουσκωμένη, σαν τις αποθήκες που βάζουμε πάρα ναι, πολλά ναι, ναι, πράγματα. Ναι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το χειριστούν σωστά. Ναι. Βέβαια, στην ηλικία αυτή μπορούμε εύκολα να... αν δούμε αυτές τις καταστάσεις να τις διορθώσουμε, γιατί το σώμα είναι ακόμα στην ανάπτυξη και μπορούν να διορθώσουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι από έναν ενήλικα. Αλλά πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά, η διατροφική συμπεριφορά για να διορθωθεί όλο αυτό. Και χολολιθίαση. Υπερλειτουργεί η χολή, ναι. Με αποτέλεσμα να
για να διασπάσει το λίπος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα και εκεί. Τη βλέπουμε και σε μικρές ηλικίες. Βέβαια, βέβαια. Παλιά βέβαια. Δεν υπήρχε, γιατί αν υπήρχε θα το ξέραμε. Φυσικά θα το ξέραμε, γιατί δεν δημιουργούσε πρόβλημα. Όχι. Πονάει. Έκανα πριν 6 μήνες αφαίρεση, οπότε μπορώ να σου το πω με σιγουριά ότι είναι. Και φυσικά παίζει ρόλο όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο. Έτσι, γιατί και εγώ σε μικρή ηλικία είχα αρκετά κιλά και ήταν ένας ο κύριος λόγος που με οδήγησε και έγινα διαιτολόγος, επαγγελματίας διατροφής. Και όλο αυτό βγήκε ως αποτέλεσμα, βέβαια υπήρχαν και άλλες συνθήκες στο δικό μου το σώμα, αλλά όλο αυτό επιβάρυνε την όλη κατάσταση και φτάνεις μέχρι αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το σώμα μας για να χτίζουμε σωστά όταν είμαστε μικροί, για να μπορούμε να απολαύσουμε, έτσι να το πω απλά, ένα ωραίο σπίτι, ένα ωραίο οίκημα όταν μεγαλώσουμε. Έτσι. Μειοσκελετικές. Πλατυποδία. Μάλιστα. Από την πολύ την πίεση. Εξάστοση ασταγάλων. Με μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο βάρος. Άρα σε μια αλλαγή, όταν θα τρέξουμε, γιατί παιδάκια είναι, δεν θα κάτσουν πάντα σε μια γωνία. Άρα όταν θα πάει να τρέξει και θα αλλάξει πολύ γρήγορα, ξέρω εγώ, διαδρομή που θέλει να πάει, μπορεί να πιέσει το πόδι και να έχουμε αυτό. Κάταγμα πύχη, παθολογική κλίση κάτω άκρων, πόνος των ισχύων. Όλα αυτά δηλαδή από το παραπάνω. Στα γόνατα έγραψε κάποια επιγραμματικά, έτσι, γιατί δεν... Καρδιγία... Αυτά δεν μπορούσα να φανταστώ την πλατυποδία. Όχι, δεν μπορούσα να φανταστώ το... Εδώ τα αναφέρει, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά είναι και, μπορεί να επιβαρύνει και αυτό. Υπέρταση, καρδιαγιακές, υπέρταση. Πολύ, γιατί πιέζεται το σώμα και η καρδιά να στείλει σε παραπάνω όγκο σώματος αίμα, οπότε μπορεί να προκληθεί. Δυσλιπιδημία, παραπάνω χοληστερίνη και αθυροσκλήρωση. Βέβαια, αυτά σε μια ενήλικη ζωή, αν και εντάξει, τραβηγμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί και σε μικρές ηλικίες, έτσι. Ενδοκρινολογικές, έτσι, ίνσουλινοαντίσταση, δυσανοχή γλυκόζης, διαβήτη τύπου 2, γιατί όλα τα δύο το προηγούμενο, γι' αυτό δεν τα ανάλυσα, προκύπτουν στο διαβήτη, μάλλον μας οδηγούν στο διαβήτη, σύνδρομο πολυγιστικών οθικών και πρώιμη έναρξη περίοδου. Γενικά ανομαλίες στο θέμα περίοδου στα κορίτσια. Άρα έτσι λίγο να τα πούμε επιγραμματικά στον κόσμο για να έχει μια εικόνα. Παιδιά με αυξημένο βάρος, σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να αντιμετωπίσουν τα εξής προβλήματα. Υψηλή πίεση, διαβήτη τύπου 2. Υψηλά επίπεδα χοληστερίνης με καρδιακά προβλήματα. Προβλήματα στις αρθρώσεις και στα κόκαλα, γιατί το σώμα τους ζητάει να σηκώσει παραπάνω βάρος. Δυσκολία στον ύπνο με συνέπεια να ξυπνούν και κουρασμένα κάποια. Δυσκολία στην αναπνοή, λαχάνιασμα, άρα και δυσκολία στο να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως γυμναστική, παιχνίδι, τρέξιμο. Επιβάρηση σηκώτη και χολή, όπως είπαμε, και η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει και στην αστάθεια του κύκλου της εμινοραϊκής περίοδου. Ακριβώς. Και φυσικά πρώιμη έναρξη για τα κορίτσια σημαίνει και λάθος ότι δεν θα ψηλώσουν μετά, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, ανάλογα βέβαια. Οπότε, και εκεί παίζει ρόλο και κληρονομικότητα, αλλά ναι. Πάμε τώρα στο ακριβώς αντίθετο. Δεν σημαίνει ότι θα το ρίξεις ύψος. Στα κορίτσια ειδικά. Όχι, όχι, ναι, γιατί μένει εκεί που είναι. Βασικά, αντικειμενικά, αν είναι το σώμα να ψηλώσει, αν έχει τα σωστά και κληρονομικότητα, αλλά και τη σωστή διατροφή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κιλά για να ψηλώσει, καμία σχέση, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε, αλλά πρέπει να διατρέφεται σωστά με όλες τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες του, για ένα δομικό υλικό για το σώματος, για την ανάπτυξη, οπότε να μπορέσει το σώμα να πάρει το ύψος που έχει, να το υπογραφτεί στο DNA, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, για να... Οπότε, εύκολα αυτές είναι τώρα, οι συνέπειες στα παιδιά, με αποτέλεσμα έχουν και συνέπειες στην ενήλικη ζωή. Τις τέσσερις βασικές, παχυσαρκία που συνεχίζεται, καρδιοπάθειες, δυσλιπιδημία και διαβήτης. Αυτά τα τέσσερα. Και ειδικά τα αποτελέσματα, πιστεύω, της παχυσαρκίας ή της λαθασμένης διατροφής τα βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, πολλοίς κόσμος πολύ εύκολα από ανακοπή. Ευνίδιος θάνατος έχει... Έτσι, ναι. Πιέζεται το σώμα με όλες τις προϋποθέσεις, γιατί η παχυσαρκία, σας είπα, θα το αναφέραμε, ακολουθείται από πολλές ασθένειες, με αποτέλεσμα πιέζεται το σώμα από πολλή πλευρά και έχουμε δυστυχώς αυτούς τους ευνίδιους θανάτους. Άρα εδώ, να αναφέρουμε και αυτό πολύ σωστά έρχεται, ότι υπάρχουν και οικονομικές συνέπειες και για τον ίδιο τον κόσμο και για το τέτοιο, που είναι το τελευταίο μεν, απλά αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι τα ιατρικά έξοδα πολλαπλασιάζονται λόγω παχυσαρκίας. Στο κράτος κοστίζει πολύ λιγότερο η πρόσληψη από ό,τι η αντιμετώπιση των συνεπειών. Αυτό ήθελα να τονίσω και γι' αυτό το αναφέρω εδώ πέρα. Αυτά όσον αφορά τις συνεπειές.
λέω καθαρά, ρωτηθούν οι τηλεθεατές, καλά μας λέτε τόση ώρα, τι φταίει, τι λάθη κάνουμε, τι αυτά. Δεν μας λέτε και κάτι για να τα διορθώσουμε, οπότε... να τους συμβουλέψουμε. Πιστεύω δεν θα είχε νόημα εκπομπή χωρίς αυτό. Έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που πρέπει να μείνει και αυτό που πρέπει να κάνουμε, να περάσουμε στην καθημερινότητα των παιδιών μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μικρότερο βάρος όσον αφορά, μικρότερο λίπος ουσιαστικά. Ας αφήσουμε το βάρος στην άκρη, όπως είπαμε και πριν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κιλά σαν νούμερο, μας ενδιαφέρει το σώμα να είναι υγιές, ακριβώς, να έχει λιγότερο λίπος, ακριβώς, και το παιδί να έχει σωστές κατευθύνσεις, σωστή νοοτροπία. Γιατί αν έχει σωστή νοοτροπία και τώρα, αύριο να μην τα χάσει, μπορεί σε 2 χρόνια να τα χάσει. Όταν όμως δεν υπάρχει σωστή νοοτροπία και μπορεί να τα αυξήσει τα κιλά. Άρα λοιπόν μπορεί να χρειαστεί πολύ υπομονή από τους γονείς. Δηλαδή μπορεί ένα χρόνο. Και παραπάνω. Και παραπάνω να το αλλάξει την νοοτροπία. Ότι είναι και μπορεί να είναι και παραπάνω αυτός ο χρόνος. Μην ξεχνάμε αυτό, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε και είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί είναι στην ανάπτυξη. Έχει ανάγκη από θρεπτικά συστατικά. Όχι από σοκολάτες. Όχι καθαρές θερμίδες. Ναι. Ακριβώς. Από θρεπτικά συστατικά. Ναι. Έχει ανάγκη από τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λίπη σε σωστές αναλογίες, από τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία και από το νεράκι όπως θα πούμε και μετά. Και όχι από κενές θερμίδες. Τρόφιμα κενά σε θερμίδες, με πολλές θερμίδες κενά σε θρεπτικά συστατικά. Άρα ουσιαστικά ναι μεν, αλλά. Αλλά. Έτσι. Αρχίζουμε λοιπόν. Ωραία. Συμβουλές προς τους τηλεθεατές μας. Θα ξεκινήσουμε με την φοβερότερη δίαιτα όλων των εποχών, την πιο μαγική που λέω εγώ, τη μεσογειακή διατροφή. Γιατί περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν απλά ένα όνομα, όχι είναι η μεσογειακή διατροφή. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι ο πιο σωστός και καλός τρόπος διατροφής και όλα αυτά που λέμε για την παχυσαρκία ήρθανε στη χώρα μας γιατί ασθενιστήκαμε πολλά πρότυπα του δυτικού κόσμου στη διατροφή με αποτέλεσμα να έχουμε τις συνέπειες που είπαμε πριν. Τρώμε λοιπόν μεσογειακά, λαδερά φαγητά στα παιδιά, δεν πιέζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά, μπορούν να φάνε στην αρχή, ας πούμε να πω το εξής, απλό παράδειγμα, μπριάμα. Μπορούμε στην αρχή να βάλουμε παραπάνω πατάτα που αρέσει στα παιδιά, λιγότερο κολοκυθάκι, καροτάκι και. Και στη συνέχεια, αφού μεγαλώνοντας το τρώνε, να αυξήσουμε λίγο το καροτάκι, να αυξήσουμε λίγο το κολοκυθάκι, γιατί και τα ίδια τα παιδιά συμμετέχουν. Μαμά, θέλω παραπάνω καρότο, μου άρεσε. Ή μη μου βάλεις μελιτζάνα, δεν μου άρεσε. Θα μου πεις, θα κάτσω να ψάχνω στο φαγητό το ένα-ένα. Αν είναι να έχουμε το αποτέλεσμα, θα το ψάξουμε. Ή στην τελική, την επόμενη φορά που θα κάνουμε, δεν θα βάλουμε μελιτζάνα, αφού ξέρουμε ότι δεν τρώει το παιδί, θα βάλουμε στο μισό ταψί και στο άλλο μισό θα το κάνουμε για μας. Αλλά πώς αντιδράσουμε όταν πάει από όλο το ταψί και πάρει μόνο τις πατάτες. Πόσο υπομονή θα κάνουμε, ένα χρόνο εκεί. Όχι, κοιτάξτε, αν τρώει άλλα λαδερά, ας τα αφήσουμε να φάει τις πατάτες από τον πριάμ. Αλλά αν δεν τρώει, θα πρέπει σιγά σιγά με ωραίο τρόπο να του περάσουμε ότι κοίταξε να δεις, δοκίμασε και ένα κολοκυθάκι, δοκίμασε και ένα καροτάκι. Δεν είναι όλα τα παιδιά αρνητικά, αρκεί να έχουν την κατάλληλη ηρεμία στο περιβάλλον όταν θα το προτείνουμε. Γιατί σας είπα, αν γίνει αυτό με έναν καυγά ή αντεκκλήσεις ή στην τελική με πολύ ζόρια, έτσι να το πω απλά, θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Οπότε και δεν θα φάει τίποτα, δεν φάει τις πατάτες, με αποτέλεσμα να ψάχνετε μετά το απόγευμα και όταν θα βρει ευκαιρία είτε εμείς θα ξαπλώσουμε είτε θα βγούμε έξω, να ψάξει να βρει είτε θα πάει με κάποιον άλλον ενήλικα που τον έχει περισσότερο δυναμία, όχι, που θεωρεί ότι το έχει περισσότερο δυναμία γιατί του κάνει τα χατήρια, αυτό εννοώ, εκεί θα βγούμε ζημιωμένοι, το παιδί δηλαδή και μετά και εμείς. Πρέπει να καταναλώνουμε όπως και ενήλικες 3 γεύματα πλήρη την ημέρα, εννοώ πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και 2 ενδιάμεσα σνακ. Όσον αφορά τα σνακ μπορούμε να έχουμε και ένα κέικ δικό μας, να φτιάξουμε κουλουράκια, να μην είναι μόνο φρούτο, χυμό, δηλαδή πράγματα τα οποία το παιδί δεν θα τα θέλει. Όπως είπα πριν, μπορούμε να κάνουμε ένα κέικ το οποίο μέσα να έχει κομμένα φρούτα διάφορα. Φρούτα που και αποξηραμένα, δηλαδή να πάρουν τα παιδιά βιταμίνες και ιχνοστοιχεία χωρίς να το καταλαβαίνουν άμεσα. Γιατί μπορεί το φρούτο να μην το πάρουν να το φάνε, αλλά αν το βρουν μέσα κάπου και είναι ψιλοκομμένο, μπορεί να μην το καταλάβουν ή μπορεί να τους αρέσει κιόλας. Γιατί θα δώσει χρώμα στο τελικό αποτέλεσμα και γεύση. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, όπως σας είπα πριν με το κουνουπίδι, μπορεί να μην δοκιμάζουν κάτι, είτε επειδή σαν εικόνα δεν τους αρέσει, ή σαν μυρωδιά δεν τους αρέσει, και μετά, δηλαδή να μην το έχουν γευτεί ποτέ, αυτό θέλω να πω. Να το έχουν απορρίψει πριν κάτι το γευθούν. Μπορεί όμως, ας πούμε, στα 5 να μην το θέλουν και στα 7 να τους αρέσει.
να το φάνε και να τους αρέσει. Έτσι. Πρωινό κάθε μέρα. Δηλαδή πριν πάνε στο σχολείο, απαραίτητο το γάλα. Έτσι, και θα πω μετά, θα πούμε λίγο αναλυτικά για το πρωινό, γιατί είναι σημαντικό. Ενέργεια, καταρχήν, έτσι. Λειτουργεί καλύτερα και ο εγκέφαλος, όλα αυτά. Mm. Τρώμε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας και πάντα καθιστεί στο τραπέζι. Όχι παίρνω το πιάτο, πάω στην τηλεόραση ή μια μπουκιά να παίξω λίγο και ξανάρχομαι. Έτσι, σε μικρότερες ηλικίες αυτά. Καθόμαστε στο τραπέζι. Καλά είναι εφόσον έχουμε και τον χρόνο οι γονείς σαν οικογένεια, και αν δεν μπορούμε τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, να δείξουμε στα παιδιά ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το φαγητό μας, έχουμε τη σαλάτα μας. Αν πάει στο φαγητό ψωμάκι, έχουμε και το ψωμάκι μας, το τυράκι μας. Μπορούμε να φάμε. Βέβαια, εντάξει, το τι πάει σε έναν ενήλικα με ένα παιδί διαφοροποιείται λίγο. Όχι, οι βασικοί κανόνες είναι οι ίδιοι. Έτσι. Τι είπατε? Το τι ταιριάζει στο τραπέζι είναι ίδιο και στον ενήλικα και στο παιδί. Και στο παιδί. Αλλά κάποιες φορές μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις στο παιδί, ξέροντας τι και πώς. Απλά να πούμε το εξής, ας πούμε. Αν έχουμε σίδηρο και ασβέστιο στο τραπέζι, σπανακόριζο με τυρί που έχουμε πει ξανά, ή μοσχάρι με τυρί, αν το παιδί έχει θέμα με το σίδηρο, καλά είναι να αποφύγουμε το τυρί, να μην το βγάλουμε εμείς. Γιατί το παιδί κάποιες φορές μπορούμε, όχι να το ξεγελάσουμε, αν εμείς δεν το βγάλουμε, να μην το δει, να μην το θυμηθεί και να μην το ζητήσει. Mm-hmm. Αν όμως το βγάλουμε. Φυσιολογικό είναι να φάει. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε να το φάμε εμείς και να πούμε στο παιδί: Όχι, δεν θα το φας. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε, καλά είναι να το στηριχθούμε κι εμείς εκείνη την ώρα για να δώσουμε, όχι το παράδειγμα, να μπορέσουμε μέσα από εκεί να ξεγελάσουμε το παιδί και να φάει το φαγητό χωρίς την προσθήκη, ας πούμε, το σίδηρο, ας πούμε, χωρίς την προσθήκη του σβεστίου, γιατί δημιουργούν σύμπλοκο και αποβάλλονται και τα δύο από το σώμα μας. Τρώμε αργά. Σπανάκι, πεντηρί δεν τρώμε ποτέ. Σπανάκι, φακές, γενικά ό,τι είναι πλούσιο σε σίδηρο, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα γαλακτοκομικά στο ίδιο γεύμα. Μπορούμε όμως να τα φάμε σε άλλο γεύμα, έτσι. Εντάξει. Αυτό. Τρώμε αργά, δεν καταβροθίζουμε τα γεύματά μας. Είδατε πριν που είπαμε για τα παχύσαρκα παιδιά ότι είναι τα παιδιά που τρώνε πολύ πιο γρήγορα το φαγητό, που είπαμε πριν για τις γιαγιάδες που χαίρονται. Άρα λοιπόν, αργά, ήρεμα και όχι γρήγορα για να τελειώνουμε. Εμείς μπορεί να έχουμε 10.000 δουλειές μετά και να χαιρόμαστε που τελειώνουμε γρήγορα το μεσημεριανό και πάμε στις υπόλοιπες δουλειές μας, αλλά αυτό δεν είναι καλό για τα παιδιά, γιατί συνηθίζουν έτσι και μεγαλώνοντας και μετά δεν τους φτάνει και ποσότητα ή πολλά προβλήματα. Έτσι. Αποφεύγουμε την τηλεόραση, όπως είπαμε, με τα γεύματα. Αποφεύγουμε τα αναψυκτικά μαζί με τα γεύματα, γιατί και δεν αφήνουν να απορροφηθεί, ας πούμε, το ανθρακτικό δεν αφήνει να απορροφηθεί καλά το ασβέστιο, βέβαια. Και επίσης αυξάνουν τον όγκο του στομάχου, οπότε δεν μπορεί να γίνει πέψη καλά. Και αραιώνουν τα γαστρικά. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Οπότε καλά είναι ένα νεράκι, και αυτό χωρίς υπερβολές, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Άρα δηλαδή δεν βάζουμε τα αναψυκτικά με το φαγητό. Όχι, καλά είναι το άλλο σε μια έξοδο να πάρουμε. Καλά, εντάξει. Και σε μικρές ηλικίες καλά να αποφεύγονται γενικά τα αναψυκτικά, γιατί δεν έχουν πέρα από θερμίδες κάτι να προσφέρουν στο παιδί. Οπότε εντάξει, κάποια φορά στο τραπέζι να βάλουμε ποσότητες, μια μικρή ποσότητα για να πιει, αλλά όχι κάθε μέρα, μην το συνηθίσουμε. Σας είπα, αν συνηθίσει κάτι το παιδί, παγιώνεται, οπότε μετά είμαστε χαμένοι εμείς. Τα αναψυκτικά πότε να τα πίνουμε, και επειδή μιλάτε και τα παιδιά, δεν υπάρχει. Ποια είναι η καλή ώρα της ημέρας? Δεν υπάρχει καλή ώρα για τα αναψυκτικά. Δηλαδή, αν ας πούμε, μπορούσαμε να πούμε ότι ο χυμός, ας πούμε, μια καλή ώρα για το χυμό είναι στο πρόγευμα ή στο απόγευμα. Αλλά ο χυμός έχει θερμίδες οι οποίες έρχονται από φρούτα, έχει όσες φυτικές μήνες, τέλος, φυτικές είναι, συγγνώμη, έχουν μείνει από το φρούτο, έχει βιταμίνες, έχει χνοστοιχεία, έχει θρεπτικά να δώσει. Έτσι, και υδατάνθρακα. Ένα αναψυκτικό, οι θερμίδες του είναι κενές, όπως είπαμε, σε θρεπτικά, γιατί στηρίζονται στη ζάχαρη. Χωρίς ότι αν είναι και κάποιο αναψυκτικό το οποίο περιέχει καφέινη και χρωστικές, είναι πάρα πολλά. Οπότε, καλά, οπότε δεν είπα να τα. Μπράβο, προσπαθούμε να τα έχουμε, ας πούμε, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και σε τέτοιο στυλ, όχι σε καθημερινή βάση. Εγώ αυτό θέλω να αποφύγουμε, έτσι. Παίρνουμε κολατσιό στο σχολείο από το σπίτι, ώστε να αποφεύγουμε τα έτοιμα του σκευάσματα του κηλικίου. Έτσι, όχι κάθε μέρα. Ναι. Και αυτό το έχουν πει και άλλοι συναδελφοί σας, αλλά γιατί βλέπουμε ότι δεν προσαρμόζονται τα κηλικία. Δηλαδή, αν είχαν φρούτα. Ναι. Και τόστ χωρίς διάφορες σως θα ήταν πολύ καλύτερα, φυσικά. Αλλά πιστεύω ότι όταν εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και διαλέγουμε το αλαντικό που θέλουμε για το παιδί, τη γαλοπούλα που θέλουμε για το παιδί, το κασέρι που αρέσει στο παιδί, αρέσει και σε εμάς και είναι και σωστό, πιστεύω ότι το σάντουιτς γίνεται πιο ποιοτικό. Να πάρουμε και τα έτοιμα,
Αλλά δεν είναι για κάθε μέρα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, δίνω χαρτζηλίκι, παίρνουμε από το κηλικείο, ξένιασε η μαμά. Και μάλιστα, γιατί και εμένα ο μικρός μου είναι στο νηπιαγωγείο και ο μεγάλος μου στο νηπιαγωγείο, ο μικρός στο παιδικό, βλέπω ότι οι ίδιες οι κυρίες τους τους λένε, όχι, καλά είναι να μην φέρνετε έτοιμα συσκευασμένα. Θέλουμε τρόφιμα τα οποία είναι. Ναι, το λένε αυτό και μπράβο, Παρασκευή. Αυτό, ναι. Και είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο έτσι, μια και μου δίνει το βήμα εδώ να το πω. Γιατί όλα χτίζονται από την νεαρή ηλικία. Ναι. Και δηλαδή, εγώ να φανταστείτε στο γιο μου το έχω πει, δεν το έδωσε τόσο σημασία όταν το είπε η κυρία. Γιατί το είπε σε αυτό και σε άλλα παιδάκια, με αποτέλεσμα του έκανε περισσότερο εντύπωση. Ενώ ο μπαμπάς, ωραία. Εντάξει, είναι και στην ψυχολογία. Πάντοτε δεχόμαστε τον τρίτο. Ναι. Αυτό. Ναι, είναι ισχύει, όντως. Και είναι πολύ πιο εύκολα πιάνει όταν πούμε το είπε ο τάδε. Ναι. Το είπε. Σίγουρα. Και εντυπωσιάζεται και όταν είναι και σε ένα κοινό όπως είναι τώρα όλα τα παιδάκια μαζί. Βέβαια. Λοιπόν, τρώμε. Γιατί να καταναλώνουν τα παιδιά πολλά και μικρά γεύματα. Όχι, τρία βασικά γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό. Ναι. Θέλουμε ουσιαστικά ένα τρίωρο, γιατί αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε κορεσμό και να μην ζητάμε συνέχεια φαγητό και να ρυθμίσουμε και την γλυκόζη στο αίμα. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι 3-4 τα οποία έχω ξεχωρίσει, τα οποία λίγο να τα αναλύσουμε, γιατί είναι αυτά που θέλω να μείνουν, όπως το πρωινό. Έτσι. Να πούμε και τα άλλα λίγο επιγραμματικά για να πάμε σε αυτά. Ναι. Τρώμε συχνά ψάρι. Το έχουμε, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας. Το έχουμε. Τώρα πλέον φτάνει και στην περιοχή μας πιο εύκολα. Οπότε μπορούμε να έχουμε ψάρι μία με δύο φορές την εβδομάδα και φρέσκο. Τρώμε άφθονα φρέσκα λαχανικά, κυρίως εποχής. Το έχουμε τονίσει αυτό σε παλιότερη εκπομπή. Βέβαια. Και όλοι οι υγειονομικοί, όλοι οι διατροφολόγοι βέβαια, που έχουν περάσει από την βέβαια. Εκπομπή, όλοι το λένε εποχής. Δεν μπορούμε τώρα να φτάσει Δεκέμβρη και να ψάχνουμε καρπούζι. Εμείς λαχανικά να θέλουμε Ιανουάριο, εντάξει, ντομάτα. Και πάλι προσοχή. Και πάλι, ναι. Λοιπόν, φρούτα, και είναι σύμμαχοι υγείας και αυτά εποχής. Ολικής άλεσης ψωμί, γιατί χορταίνει καλύτερα και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ίδιες θερμίδες έχει, αλλά χορταίνει καλύτερα γιατί έχει περισσότερες φυτικές και βοηθάει και το έντερό μας. Πίνουμε αρκετό νερό κάθε μέρα, έτσι και τα παιδάκια, όπως και οι ενήλικες. Δηλαδή, ουσιαστικά η βάση της μεσογειακής διατροφής που είναι για τους ενήλικες ισχύει και για τα παιδάκια. Απλά, σας είπα, κάποιες φορές μπορούμε να κάνουμε μια υποχώρηση παραπάνω, γιατί σε βάθος χρόνου μπορεί να είμαστε κερδισμένοι. Όχι όμως συνέχεια να υποχωρούμε. Ελαιόλαδο στα φαγητά μας, το έχουμε στη χώρα μας και άφθονο. Κατά προτίμηση ομό, όπως έχουμε πει στο τέλος, απλά ξαναλέω και το φαγητό. Και αποφεύγουμε και τη ζάχαρη και όλα τα τρόφιμα, τα προϊόντα. Αποφεύγουμε έτσι, γιατί δεν γίνεται να την βγάλουμε. Και το ίδιο και με τα αλάτι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά γενικά. Τώρα μπορούμε να πάμε λίγο σε δύο-τρία πιο εξειδικευμένα. Για τη σοκολάτα, ας πούμε. Πριν πάμε να πάμε λίγο για το πρωινό, να πούμε γιατί είναι. Για το πρωινό, ναι. Το πρωινό που ρώτησες και γιατί τα μικρά και συχνά γεύματα είναι απαραίτητα. Απαραίτητα και σε αυτούς. Το πρωινό. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινήσει ο μαθητής με άδειο στομάχι για το σχολείο. Υπάρχει πιθανότητα να ζαλιστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. Ένα ελαφρύ και τονωτικό πρωινό, ελαφρύ, όχι βαρύ, όπως έχουμε πει, ένα πλούσιο πρωινό, γιατί το πλούσιο είναι σχετικό. Πλούσιο είναι όταν έχει γάλα δημητριακά και ένα φρούτο. Γιατί περισσότεροι θεωρούμε πλούσιο αν έχει αυγά, λουκάνικα και ψωμί τριγανισμένο. Αυτό είναι δυτικού στυλ πρωινού, όχι ελληνικού. Είναι απαραίτητο στον οργανισμό γιατί διασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται για αυξημένη μνήμη και καλύτερη συγκέντρωση. Δηλαδή διασφαλίζει την αυξημένη μνήμη και την καλύτερη συγκέντρωση. Ένα καλό πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει αυτό που είπαμε πριν, γάλα, γιαούρτι, γαλακτοκομικό, αμυλούχο, δημητριακά ολικής άλεσης ψωμί και φρούτο ή χυμό, μέλι, μαρμελάδα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η γλυκόζη είναι το κύριο καύσιμο του εγκεφάλου μας. Οπότε ουσιαστικά το χρειαζόμαστε ένα καλό πρωινό για να αρχίσει να λειτουργεί από το πρωί ο εγκέφαλος. Έτσι. Και είναι όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι το κακό που είχαν οι δίαιτες που δεν είχαν μέσα υδατάνθρακα δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν την ενέργεια στο σώμα μας. Η χαμηλή γλυκόζη στο αίμα έχει σχετιστεί με φτωχή μνήμη, δυσκολία συγκέντρωση και μάθηση. Άρα δηλαδή είμαστε ζημιωμένοι και στο σχολείο. Και στο σχολείο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τα παιδιά τα οποία είναι συνυφασμένα, έτσι, η καθημερινότητά τους με το σχολείο.
Βέβαια. Άρα κοιτάμε, πέρα από, από τα κιλά και τη σωστή εικόνα σώματος, να έχουν και μια σωστή καθημερινότητα όσον αφορά το πώς θα συμπεριφέρονται στο σχολείο με την ενέργεια. Αυξάνουμε τα επίπεδα γλυκόζης και επιτρέπουμε στον οργανισμό μας να λειτουργεί σωστά. Έρευνες μελέτησαν την απόδοση των μαθητών σε πρωινά τεστ στο σχολείο μετά τη λήψη ή μη πρωινού και έδειξαν ότι η απόδοσή τους ήταν υψηλότερη στα παιδιά που είχαν καταναλώσει πρωινό, κάτι που ωφελόταν στην καλύτερη λειτουργία της μνήμης. Τον κεφάλαιο, ακριβώς αυτό. Άρα έτσι. Τώρα, όσον αφορά την κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων, αυτό που ρώτησες πριν από λίγο. Τα συχνά γεύματα αποτελούν μια σωστή, και που είναι χαμηλά σε λιπαρά, αποτελούν μια σωστή επιλογή επειδή είναι πιο εύπεπτα. Δηλαδή, ένα βαρύ μεγάλο γεύμα είναι πιο δύσπεπτο. Είναι δύσπεπτο. Τον αγκάζει να κινηθεί πιο. Να στείλει η καρδιά περισσότερο αίμα, περισσότερη αιμάτωση έτσι, του στομάχου. Αναγκάζει το σώμα να παράγει παραπάνω ινσουλίνη στο τέλος της διάσπασης για να ρυθμίσει τη γλυκόζη στο αίμα. Γενικά είναι πολλοί παράγοντες που κάνει το σώμα να ζορίζεται σε μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν τα μικρά και συχνά είναι πιο εύπεπτα, δίνοντας δυνατότητα στο παιδί να εκτελέσει τις πνευματικές του διεργασίες πιο αποτελεσματικά. Δηλαδή, έτσι να πούμε ένα παράδειγμα. Αν γυρίσει το παιδί και φάει ένα πολύ βαρύ γεύμα μεσημεριανό και δεν έχει φάει στο σχολείο τίποτα, μετά το μεσημέρι το πιο πιθανό να θέλει να κοιμηθεί παρά να διαβάσει. Έτσι, σε όλους μας έχει συμβεί. Στο παρελθόν, έτσι. Θες στην παιδική ηλικία, θες μετά αργότερα, θες στην ενήλικη ζωή. Ενήλικη. Μπράβο. Πιο εύκολα είναι να θέλουμε να ξεκουραστούμε παρά να έχουμε ενέργεια. Μπράβο, να κάνουμε κάτι άλλο. Ας πούμε, όταν ξεκινάμε και βάζουμε πρωινό και ενήλικες που ακούω στο γραφείο μου, αυτό που μου λένε είναι ότι έχω ενέργεια στη δουλειά, έχω ενέργεια στο σχολείο. Είναι λογικό γιατί όταν δεν δίνεις καύσιμο, δεν μπορεί ο οργανισμός να καύσει. Άρα δεν έχεις ενέργεια να καύσεις. Βρίσκεται σε γρήγορση και αυξάνεται η αποδοτικότητά του και του παιδιού. Τα μεγάλα γεύματα προκαλούν υπνηλία. Αυτό που είπαμε, και πρέπει να καταναλώνονται ανά 2-3 ώρες, ώστε αυτό που είπαμε πριν να μην αισθάνεται ούτε το αίσθημα της πείνας, αλλά ούτε το αίσθημα του υπερκορισμού. Αυτό το φούσκωσα, έφαγα. Έτσι. Τα τρία γεύματα τα έχουμε πει και τα 2-3 ενδιάμεσα, έτσι. Και πρέπει να υπάρχει ισορροπία και μέτρο στην επιλογή των φαγητών, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην απόδοση του μαθητή στο διάβασμα. Και του παιδιού στο διάβασμα, ενώ η σωστότερη κατανομή γευμάτων συμβάλλει στην καλύτερη διάθεση. Και αυτοσυγκέντρωση και απομνημόνευση, φυσικά, έτσι όπως είπαμε, για τη μνήμη. Και πρέπει να προτιμούμε τα τρόφιμα με ποιοτικά λιπαρά. Για ποιο λόγο και ποια είναι τα ποιοτικά λιπαρά. Ωραία. Τα καλά λιπαρά βρίσκονται στο ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς. Εκεί θέλει προσοχή γιατί έχουν αρκετές θερμίδες. Οι ξηροί καρποί, ναι, και από μια ηλικία και μετά γιατί πνίγονται κιόλας. Ναι, βέβαια, ναι, και αυτό. Αφού έτσι, μιλάμε, ναι, για παιδιά. Για παιδιά, ναι, στις μικρές ηλικίες, ναι, εγώ έχω στο μυαλό μου για σχολείο, ναι, επειδή μιλάω τώρα για ναι. Αλλά βέβαια, ναι, βεβαίως. Πολύ σωστό. Μιλάμε για ξηρούς καρπούς, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή πάνω των 6. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μου το βιβλίο λέει άνω των 6 ετών. Έτσι, γιατί έχουμε δει απίστευτα πράγματα με ξηρούς καρπούς. Φαντάζομαι, γιατί είναι και. Υπάρχουν και έξω να βγούμε, υπάρχουν στο τραπέζι και σε ένα σπίτι να πάμε, ας πούμε, να βγει κάποιο ποτό, είναι εύκολη λύση. Υπάρχουν, οπότε ξέρεις, αν τα παιδιά είναι στα το πόδια μας. Πολύ και... μεγάλη ναι, 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 σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Μεγάλο δίκιο. Ψάρια, καλώς, που είναι η βασική πηγή, το ωμέγα 3, ωμέγα 6 μιλάμε, έτσι. Και εμπλουτισμένες μαλακές μαργαρίνες, η νέα γενιά, οι οποίες είναι πολύ καλές ποιοτικές. Λίγο για τη μαργαρίνη, γιατί. Το έχουμε ξαναναφέρει. Είναι καλό ή κακό. Παλιά. Ναι. Με την ανάλυση που είχε γίνει, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα. Μπράβο, τώρα οι καινούργιες. Ναι, οι καινούργιες. Και εγώ αυτό. Ναι, 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 ναι. Όχι, δεν την είχαμε και δικαιολογημένα γιατί έχει πολλά χρόνια που κυκλοφόρησε αυτό. Τώρα η καινούργια γενιά μαργαρίνες που είναι εμπλουτισμένες είναι πολύ καλές και μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε. Άρα μπορούμε να τις παίρνουμε. Ναι, ναι. Τα λιπαρά είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με την εγκεφαλική λειτουργία και είναι τα ωμέγα 3, ωμέγα 6, αυτά που αναφέραμε. Δηλαδή λειτουργεί καλύτερο ο εγκέφαλος με αυτά. Δεν συντίθεται στον οργανισμό και πρέπει να τα παίρνουμε μέσω τροφής, γι' αυτό είναι απαραίτητα. Προσφέρουν στον εγκέφαλο αναγέννηση και τον ανεφοδιασμό που χρειάζεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά μιλάμε για το παιδί το οποίο είναι στην ανάπτυξη, πόσο σημαντικά είναι τα αυτά, βέβαια, τα τρόφιμα αυτά που είπαμε, ελαιόλαδο, κυρίως ελαιόλαδο και ψάρια είναι οι κατηγορίες που παίρνουμε, λιγότερο ξηρούς καρπούς και τελευταίες οι μαργαρίνες. Τα ψάρια. Μπορούμε να τα χωρίσουμε ποια είναι πιο πλούσια σε ομέγα. Σε θαλασσινά ή σε. Κοιτάξτε, ναι, τα θαλασσινά. Ναι, ναι, χωρίζονται. Το όχι, πιο πλούσια. Σε ό,τι αφορά την. Το ωμέγα 3. Όχι, τη διατροφή του στην.
την ποιοτική προσφορά στη διατροφή αυτή. Ναι, ναι, τα πιο πλούσια, ας πούμε, σε ωμέγα 3, ωμέγα 6 είναι σαρδέλα, με τη σειρά που τα λέω, σκουμπρί, σολομός. Απλά επειδή οι περισσότερες έρευνες γίνανε βόρεια και είχαν σε πλεόνασμα το σολομό, βάλανε σε πρώτη θέση το σολομό. Αλλά η σαρδέλα, η οποία είναι από κάποιους, αν και τα τελευταία χρόνια όχι τόσο, αλλά παλιά ήταν υποτιμημένη, το στυλ σαρδέλα, τόσο το κιλό, εντάξει, θα πάρω κάτι καλύτερο, θα πάρω σολομό. Είναι μια χαρά, πολύ καλό ψάρι και είναι πολύ πλούσια σε ωμέγα 3, ωμέγα 6, οπότε μας βοηθάει. Απλά, εδώ πρέπει να τονίσουμε, μιλάμε πάντα για το ψάρι στο φούρνο, ναι, ναι, και όχι τηγανιτό, γιατί εκεί δεν παίρνουμε την ποσότητα των λιπαρών οξέων που θα πάρουμε από το φούρνο. Είναι πολύ μικρή η μεγάλη διαφορά τους. Λίγο να ρωτήσω κάτι. Εγώ θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία, χρησιμοποιούσαν τα φαγητά της γιαγιάς, είχαν γρυβάδι, είχαν πολύ τα ποταμίσια ψάρια. Όχι, δεν είναι πλούσια. Δεν είναι τόσο πλούσια. Γιατί όχι, βλέπω όχι, και κάποια. Όχι, απλά ήταν της περιοχής εδώ και ήταν στο τραπέζι. Εντάξει, αυτό. Παλιά. Και ήταν, και νόστιμα, δηλαδή. Εντάξει, ναι, θέμα νοστιμιάς, ναι, δεν το συζητάμε και ανάλογα και πώς είναι μαγειρεμένα και παίζουν πολύ ρόλο. Πολύ λόγοι, συγγνώμη, ρόλο. Το θέμα είναι όμως ότι τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε και την πληθώρα και την πολυτέλεια αυτή που έχουμε τα σημερινά χρόνια με τα ψάρια, τα θαλασσινά τα οποία έρχονται στην Κοζάνη, ναι, 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 έτσι, αθημερών και μπορούμε και τα διοχετεύουμε στην αγορά. Οπότε ο κόσμος στρεφόταν σε λύσεις οι οποίες ήταν εδώ, υπήρχαν πάντα δηλαδή αυτά τα ψάρια και ήταν και σίγουρα πιο φθηνά, έτσι. Ναι. Γιατί παλιά, αυτή τη στιγμή που δεν υπήρχε η πληθώρα αυτή των θαλασσινών ψαριών στην περιοχή μας, ήταν και πιο ακριβά τα θαλασσινά τα ψάρια και τα ποταμίσια ήταν πιο φθηνά. Με αποτέλεσμα, είχαμε μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών αυτού του στυλ. Και όπως είπατε, όχι πέστροφας, ας πούμε, ή που τώρα και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με τα χθειοτροφία και καθαρά γρυβάδι και πρεκιά, νομίζω. Ναι, αυτά κυρίως τα κλασικά που όλοι έχουμε φάει κατά καιρούς και από τις γιαγιάδες κυρίως. Οι καραβίδες της περιοχής μας κάνουν. Διάβαζα ένα άρθρο ότι είναι σε πωλήσεις στα Βαλκάνια και τις ζητάνε και Ρωσία. Και στην Ιταλία, όχι αστεία. Και στην Ιταλία, ναι, και Ρωσία διάβασα ότι έχουμε μεγάλη. Και έχει μεγάλη. Είναι ποιοτικό αυτό. Να το φάμε εμείς τότε, να μην το στέλνουμε. Ποιοτικό όσον αφορά το ωμέγα 3 δεν έχουν τόσο όσο το, ας πούμε, η σαρδελά. Αλλά είναι καλό φαγητό. Γιατί να το στείλουμε έξω, να το φάμε εμείς. Εντάξει, άμα έχουμε τόση παραγωγή που μπορούμε να στείλουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Απλά το θέμα είναι ότι, σας λέω, πάντα το νόστιμο δεν σημαίνει και ποιοτικό, και ποιοτικό για διατροφικά, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ένα ποιοτικό τρόφιμο, αν το μαγειρέψουμε εμείς να το κάνουμε τόσο νόστιμο, είμαστε διπλά κερδισμένοι. Έτσι. Ναι. Άλλοτε ένα, άλλοτε άλλο. Οπότε, και πρέπει να τονίσουμε τώρα, έτσι, να κλείσουμε λίγο με τα ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, ότι βοηθάνε τον άνθρωπο να ξεπεράσει, όχι να ξεπεράσει, όταν τα βρίσκουμε σε μειωμένες συγκεντρώσεις, τα άτομα αυτά μπορούν να παρουσιάσουν κατάθλιψη, δυσλεξία ή διαταραχή της προσοχής. Ναι. Είναι τόσο σημαντικά για τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν, επειδή η δυσλεξία, η διάσπαση προσοχής και αυτά τα δύο είναι πολύ συχνά. Και κατάθλιψη. Και κατάθλιψη. Ναι, ναι. Έχει αποδειχθεί με έρευνες αυτό ότι βοηθάνε πάρα πολύ, ναι, προς αυτά τις τρεις περιπτώσεις που αναφέραμε. Πάμε στη σοκολάτα. Να την πούμε, γιατί η παιδική ηλικία έχει συνδυαστεί με τη σοκολάτα. Το έβαλα έτσι μια κατηγορία μόνο, έτσι, να μιλήσουμε 2-3 λεπτάκια, γιατί τα ακούω πολύ συχνά στο γραφείο. Βέβαια. Και κυρίως σε περίοδο των εξετάσεων χρειάζομαι ενέργεια, χρειάζομαι καλύτερη μνήμη. Οπότε θα φάω σοκολάτα και αρχίζουμε να τρώμε ποσότητες μεγάλες με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του βάρους και συνήθως στην περίοδο των εξετάσεων έχουμε και πιο καθιστική ζωή, γιατί διαβάζουμε πολλές ώρες. Με αποτέλεσμα η αύξηση του βάρους να γίνεται πολύ πιο εύκολα. Άρα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Η μέτρια κατανάλωση σοκολάτας αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, ουσιών δηλαδή που μας φτιάχνουν τη διάθεση και ενισχύουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Άρα αυτό ισχύει που λέμε. Ωραία. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και απαραίτητο τρόφιμο σε τέτοιες περιόδους. Έντονο διαβάσματος μιλάω. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί η υπερκατανάλωσή της μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού μας βάρους και αυτό, ξέρεις, ουδέν μονιμότερο επί του προσωρινού. Δηλαδή, αν μια φορά το κάνουμε συνήθεια να έχουμε μετά το μεσημεριανό μας λίγη σοκολάτα, γιατί θα πάμε για διάβασμα και αυτό να το κάνουμε σε βάθος χρόνου,
έχουμε μια αύξηση. Βέβαια, θα υπάρχει αύξηση του και συνήθεια και αυτή η συνήθεια μας επιφέρει μια αύξηση του βάρους και θα λέμε από πού, αφού εγώ προσέχω και το μεσημεριανό μου δεν είναι και το βραδινό μου δεν είναι απ' έξω και θα είναι από κάτι τόσο μικρό. Χωρίς γιατί διαταράζονται και αρκετοί μηχανισμοί στο σώμα μας, έτσι. Δηλαδή δεν τρώμε γλυκό μετά το φαγητό. Αμέσως μετά το φαγητό, όχι. Ποτέ. Καλά είναι, καλή ώρα είναι το απογευματινό, έχουμε πει, ή και το δεκατιανό, ανάλογα βέβαια που είμαστε και τι και πώς, αλλά καλά είναι το απόγευμα, ας πούμε, να φάμε ένα γλυκάκι το οποίο μπορεί να έχει και σοκολάτα μέσα. Απλά εγώ τονίζω τώρα τη σοκολάτα στο συγκεκριμένο θέμα της παιδικής παχυσαρκίας, γιατί ναι μεν μπορεί να κατηγορηθεί, γιατί λένε κάποιοι, το τάδε το παιδί έχει παραπάνω κιλά αφού τρώει σοκολάτες. Δεν τρώει μόνο σοκολάτες. Αλλά τρώει και άλλα φυσικά για να έχει αυξημένο βάρος. Αλλά και ούτε να την απενοχοποιήσουμε ότι ξέρεις κάτι, η σοκολάτα σε βοηθάει να έχεις καλύτερη μνήμη και στο διάβασμα, άρα φάει σοκολάτα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Για μέτρια χρήστης. Έχω διαβάσει κάποτε μπορεί να είναι και superfood. Όχι, δεν την κατατάσσει τα superfoods. Όχι, δεν την κατατάσσει. Και το θέμα με τα superfoods είναι ότι οι superfoods θεωρούμε όταν έχουν κάποια θρεπτικά συστατικά σε αυξημένες συγκεντρώσεις. Ας πούμε, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, γι' αυτό πούμε, το υποφέρεις πλούσιες, λένε superfood, ακριβώς. Γιατί είναι σαν 10 πορτοκάλια. Μπράβο. Αυτό που είχα να πω, ένα τρόφιμο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Είσαι ασβέστιο ή πάρουμε τη βιταμίνη C και εμείς στη διατροφή μας έχουμε τρόφιμα τα οποία καλύπτουμε τη βιταμίνη C, δεν έχουμε ανάγκη από αυτό το τρόφιμο για να το καλύψουμε. Ναι. Και εντάξει, υπάρχουν όπως είπα το υποφαές που είναι ελληνικά, ελληνικότητα, υπάρχει εδώ, πώς το λένε, παραγωγή, αλλά υπάρχουν τρόφιμα τα οποία μας έρχονται κατεψυγμένα από μακρινές χώρες, superfoods, τα οποία ναι μεν αλλά. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Τα βατόμουρα, όλα αυτά τα. Το ράσμπερι, ας πούμε, είναι από Ρωσία. Από, είναι από Ανατολή. Είναι trendy. Ναι, trendy. Ας πούμε, υπάρχουν τρόφιμα τα οποία προσπαθούμε να πάρουμε, παίρνουμε κάτι, όπως είναι, ας πούμε. Δεν λέω να μην χρησιμοποιούνται, ίσα-ίσα. Μας βοηθάνε σε ένα διατολόγιο να έχουμε περισσότερες επιλογές. Αλλά δεν πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά μόνο και να. Δηλαδή, να βγάλουμε τα πορτοκάλια, έτσι να το πω απλά, να τα έχουμε στο ψυγείο να σαπίζουν. Ναι, και να τρώμε. Και να τρώμε αυτά, γιατί αυτά, με αυτά, με δύο τέτοια, παίρνω όλη τη βιταμίνη C. Ωραία. Ναι, αλλά μέχρι προχθές τρώγαμε πορτοκάλια για να πάρουμε τη βιταμίνη C. Ναι, μεν, αλλά όχι υπερβολές. Έχω πει και στο παρελθόν ότι είμαστε σε μια χώρα στην οποία είναι τόσο πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, γενικά σε ποικιλία τροφίμων και ποιότητα τροφίμων. Έτσι. Και αυτό είναι που μας κρατάει ακόμα, πιστεύω, σε κάποια πράγματα, δηλαδή όσον αφορά το θέμα της παχυσαρκίας, αν δεν είχαμε αυτή την ποικιλία, έτσι, δηλαδή και το ψάρι μας και τα λαχανικά μας και για κάποιες φορές που τρώμε παραπάνω ποσότητα μπορεί να φάμε από ψάρι, οπότε να μην βάλουμε βάρος, αν είχαμε μόνο χοιρινό, ας πούμε, ή μόνο συσκευασμένα τρόφιμα κρεατικά και τρώγαμε μόνο αυτά, θα είχαμε πολύ περισσότερο περιστατικά παχυσαρκίας. Οπότε δηλαδή εγώ πιστεύω ότι σαν Ελλάδα έχουμε την πολυτέλεια της ποικιλίας και της ποιότητας των τροφίμων και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διατροφή στην καθημερινότητά μας και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά και λιγότερα κιλά στο σώμα μας, έτσι το πω απλά. Οπότε αυτό για τη σοκολάτα και πρέπει να αναφέρουμε εδώ και για την ενυδάτωση, ναι, που δεν είναι τρόφιμο το νερό με την έννοια να δώσει θερμίδες και αυτά, αλλά το τονίζω σχεδόν και σε κάθε ομιλία μου και στο γραφείο και εδώ πέρα, γιατί πρέπει ο οργανισμός μας να ενυδατώνεται σωστά, το ίδιο και το παιδί, έτσι. Πρέπει να έχουμε μια καλή ενυδάτωση. Τώρα, ανάλογα το βάρος του παιδιού, δεν είναι όλα 6 με 10, ξέρεις, ακούμε 6 με 12 ποτήρια νερό, είναι το κλασικό που ακούγεται, ανάλογα 8. Βέβαια. Στις δίαιτες γράφανε πάντοτε 8 ποτήρια νερό. 8 με 10 ποτήρια νερό, ναι. Όχι, ανάλογα το παιδί, την ηλικία που έχει, το βάρος που έχει, αλλά πρέπει να ενυδατώνεται. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να ζητάει το παιδί νερό έντονα για να φτάσουμε. Δηλαδή εκεί είναι η δίψα, αρχίζει, μάλλον και έχει αρχίσει η αφυδάτωση. Έχει καλύτερη συγκέντρωση, λιγότερη κόπωση όταν ενυδατώνει σωστά ο οργανισμός, ναι, και καλύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Γιατί με το μηχανισμό της θερμοκρασίας του σώματος ρυθμίζεται με το νερό. Ναι. Να αποφεύγονται υγρά που περιέχουν ζάχαρη, χημία, αναψυκτικά, ρόφημα σοκολάτας, έτσι, εντάξει, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βέβαια αυτό, δεν ενυδατώνουν αυτά,
Μπορούν να ενυδατώσουν, εντάξει, θα μου πεις, άμα πιει ένα χυμό φυσικό χωρίς ζάχαρη και αυτά, ναι, αλλά αυτό, μπράβο, θα κυνηγήσει κάτι το οποίο να είναι πιο γλυκό, μπράβο, και κλασικά το χυμός που στις μικρότερες ηλικίες κάνει θράψη είναι βύσσινο μπανάνα που ακούω συχνά, δεν ξέρω, ναι, ναι, ακριβώς, και είναι και τα δύο νέκταρα, η βασική χυμή που συνθέτουν αυτό το κοκτέιλ, να το πω έτσι. Όταν έχουμε πολύ ζάχαρη, οδηγούν σε απότομη πτώση του ζαχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση, γιατί ένας υγιής οργανισμός θα παράγει παραπάνω ινσουλίνη με αποτέλεσμα να πέσει, και έχουμε αίσθημα κόπωσης αυξημένο και μειωμένη συγκέντρωση, γιατί πέφτει η ενέργεια στο σώμα. Προτιμούμε χυμό, γάλα, χωρίς ζάχαρη πάλι αυτό, και σε μεγαλύτερες χυμούς, φρούτων φυσικούς, όπως είπαμε, και σε μεγαλύτερες ηλικίες και το τσάι, έτσι. Ωραία. Για να μην φτάσουμε σε επίπεδο δίψας. Οπότε έτσι καλύψαμε όλα αυτά. Όλα αυτά. Οπότε να πούμε για... πριν κλείσουμε την εκπομπή, πιστεύω ότι αναπτύξαμε αρκετά καλά το θέμα και βέβαια οι τηλεθέτες θα το κρίνουν, αλλά πιάσαμε αρκετά θέματα της παιδικής μαθητικής. Όσο πολύ πλευρά γινόταν και κυρίως δώσαμε έμφαση στην αντιμετώπιση με τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητα. Έτσι. Και πιστεύω ότι με αυτό θα κλείσουμε, να επιγραμματικά να τα ξαναπούμε. Έτσι, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δεν παίζει άμεσο ρόλο να πούμε ότι πρέπει να φάει τόσα γραμμάρια από αυτό και τόσα, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή γενικά για ένα μεγάλο δείγμα κοινού, έτσι πως είναι τα παιδιά, που παιδί μπορεί να είναι από μικρές ηλικίες μέχρι μεγάλες, οπότε εκεί θα πρέπει ανάλογα στην κάθε ηλικία που είμαστε και τις ανάγκες που έχει η κάθε ηλικία να τις καλύψουμε ανάλογα, έτσι, και το τι τρώει το κάθε παιδί, δηλαδή να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς μετά η θεραπεία των ενηλίκων, όπως είπαμε πριν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εντάξει, αυτό είναι για οικονομικούς. Όχι μόνο οικονομικούς, και ναι, για λόγους, γιατί όταν φτάσει ένας ενήλικας να είναι παχύσαρκος με... Καλά, αυτά ο ένας παχύσαρκος ενήλικας κοστίζει. Πέρα του κοστίζει. Θα κοστίζει στο κράτος καρδιακιακά προβλήματα, φάρμακα για την υπέρταση. Και το κράτος και στην ίδια του. Αλλά το θέμα είναι ότι το τελευταίο πράγμα μετά το... αφού κοστίσει όλα αυτά που είπαμε, ουσιαστικά θα... Πεθάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά όταν αυτός ο παχύσαρκος ενήλικας θα έχει και μια οικογένεια, διατροφικά αυτά που θα περάσει στο παιδί θα είναι, δηλαδή μπορεί να λέει, ξέρεις κάτι, φάει το φρούτο σου τώρα, φάει εκείνο τώρα, φάει σαλάτα. Ναι, αλλά όταν, ο ίδιος δεν θα... Ακριβώς. Δεν μπορεί να πει στο παιδί φάει φρούτο. Κάποτε με ρωτήσαν σε μία ομιλία, λέει, τα παιδιά μου δεν τρώνε σαλάτα καθόλου. Και έκανα την ερώτηση, λέω, εσύ σας αρέσει, τρώτε σαλάτα? Όχι. Πώς θα φάει το παιδί? Εντάξει, μπορεί να την κάνεις ένα τέτοιο. Πρώτον, πρέπει να τη βλέπει, να υπάρχει στο τραπέζι. Δεύτερον, αν δεν δει τη μαμά, γιατί τα παιδιά αντιγράφουν ακριβώς. Μαμά, μπαμπά, ανάλογα ποιος τέτοιο, αλλά άμα δεν δει τη μαμά να παίρνει ούτε μία πυρουνιά σαλάτα, πώς θα πάρει το ίδιο το παιδί? Άρα θέλει και εμείς οι ίδιοι να περάσουμε τη σωστή νοοτροπία στα παιδιά. Και καλά θα είναι να τα οδηγήσουμε και σε διατροφολόγους, αν δούμε το πρόβλημα, για να... Αν δούμε, ναι, για να... θέλει υπομονή. Για να πάρουν, σωστές βάσεις. Γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι αν, ας πούμε, έρθει ένα παιδί στο διατροφολόγο, πρέπει να χάσει 4 κιλά το μήνα. Όχι. Δεν υπάρχει, κάνουμε περίπου το 1% του βάρους μας. Οπότε μιλάμε για ένα παιδάκι 20-25 κιλών, το οποίο πρέπει να φτάσει στα 18 που είναι τα φυσιολογικά. Και πάντα μιλάμε όχι για σωματικού βάρους και λίπους, δηλαδή από αυτά τα κιλά πόσα πρέπει να χάσει σε λίπος για να είναι σωστά. Και πολλές φορές μπορεί να πούμε ότι το ιδανικό βάρος είναι το 18 και να σταματήσουμε στο 20, γιατί το παιδί έχει χάσει λίπος τόσο όσο πρέπει να. Έχει ανέβει μυϊκά, γιατί μιλάμε πάντα ότι είναι στην ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι όπως εμείς που, ας πούμε, δεν θα ψηλώσουμε άλλο. Δεν θα ψηλώσουμε. Το παιδί ψηλώνει. Εμείς, ας πούμε, έχουμε πάρει το ύψος μας από μια ηλικία και μετά. Ή, ας πούμε, μυϊκά στην ενήλικη ζωή θα πρέπει να ασχοληθούμε έντονα με γυμναστική και να πάρουμε και τα κατάλληλα τρόφιμα, έτσι, ώστε να αυξήσουμε μυϊκά. Ένα παιδί αυξάνει μυϊκά γιατί μεγαλώνει. Έτσι. Άρα, ναι, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε εμείς σωστή νοοτροπία στο σπίτι. Ναι, και αν δούμε ότι δεν μπορούμε, τότε ναι, να οδηγηθούμε σε κάποιον ειδικό, ώστε να μπορέσει να μας δώσει 2-3
το λέω 2-3 επιγραμματικά, συμβουλές καλές για να μπορέσει μετά το παιδί το ίδιο να τα περάσει στην καθημερινότητά του. Γιατί όσες συμβουλές και να δώσουμε, αν το παιδί δεν περάσει τίποτα στην καθημερινότητά του, δεν έχουμε επιτυχία. Δεν έχουμε. Επιτυχία φυσικά όχι. Έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, αυτό που έλεγα πριν, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά, γιατί είναι στην ανάπτυξη, οπότε μπορούν να διορθωθούν πράγματα, έτσι, όπως είπαμε για τη λιπόδης διήθηση πριν, από ότι σε σχέση με τους ενήλικες. Άρα μπορούμε να δώσουμε βάση σε αυτή την ηλικία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην ενήλικη ζωή του συγκεκριμένου του παιδιών, έτσι. Η θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας δεν πρέπει να ανωνυθεί στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης χορήγησης δίαιτας, αυτό που ξεκίνησα και είπα με την αρχή της εκπομπής, αλλά θα πρέπει να εστιάσει στην τροποποίηση λαθασμένων συμπεριφορών και αυτές να τις αλλάξουμε, ώστε να γίνει αυτό μακροχρόνια, να έχουμε μακροχρόνια το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι. Θα πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία και όσον αφορά και στη διατροφή και στην άσκηση, όχι μόνο στη διατροφή. Έτσι. Και ο στόχος θα πρέπει να έχουμε υγιεινότερες συνήθειες στην καθημερινότητα. Αυτό που είπαμε πριν, να κάνουμε μια βόλτα, να ανεβούμε μια σκάλα. Μαμά, βαριέμαι, άσε με. Δεν είναι σωστή. Δηλαδή και αυτές να τις διατηρήσουμε. Και να τα παροτρύνουμε σε αθλήματα. Ναι. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε το παιδί σπίτι, το πιο πιθανό είναι ότι θα ανοίξει την τηλεόραση, έτσι, τον υπολογιστή. Τον υπολογιστή, την παιχνιδομηχανή. Να παρατρύνουμε. Είπες πάρα πολύ σωστή λέξη. Να παρατρύνουμε τα παιδιά. Να παρατρύνουμε τα παιδιά. Και να σταματήσουν μετά. Κολυμπητήρια. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές επιλογές πλέον. Στην εποχή μας πάρα πολλές επιλογές. Ναι, θα πρέπει τα παιδιά να μπορούν να. Γιατί θα μπορέσουν να διαλέξουν και αυτό που θέλουν. Ναι. Όταν είναι μία, ας πούμε, δραστηριότητα, δεν θέλω. Τελείωσε εκεί. Δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Ο αριθμός και η ποιότητα των γευμάτων, η επιλογή των σνακ. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Ο έλεγχος των μερίδων, επίσης από εμάς. Η συχνότητα κατανάλωσης γλυκισμάτων. Όχι κάθε μέρα, 1-2 φορές την εβδομάδα. Και αυτό σε φαγητά που μας δίνουν θερμίδες. Ας πούμε, αν το μεσημέρι είναι ένα όσπριο, ένα λαδερό, ένα ψάρι. Όχι αν το μεσημέρι είναι μακαρόνια ή ένα χοιρινό. Όπως πολύ σωστά είπες, αύξηση κατ' φυσικής δραστηριότητας, ενασχόληση με αγαπημένο άθλημα, μείωση καθιστικών δραστηριοτήτων, υπολογιστής και αυτά. Μπορούμε να βάλουμε ένα ωράριο. Βέβαια. Έτσι. Είναι σε ηλικία που πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Θα πρέπει να ενισχύσουμε να κάνει τις αλλαγές από μόνος του, το παιδί από μόνο του, όχι ότι εμείς θα το κάνεις γιατί έτσι λέω εγώ, να το παροτρύνουμε, ώστε να τα αλλάξει σταδιακά και να θεωρήσει ότι το έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο μόνο του. Και αυτό είναι το κέρδος, γιατί θεωρώντας ότι το έχει κάνει μόνο του, δεν θα το αλλάξει εύκολα. Εκτός να βαρεθεί, εντάξει, γιατί μιλάμε για στις μικρές ηλικίες ειδικά. Έτσι. Να βρεις και εναλλακτικές λύσεις μόνο του, να τα αφήνουμε κάποιες φορές να σκέφτεται και όχι να το παρέχουμε έτοιμα. Γιατί και αυτό βοηθάει, είναι ένα καλό, έτσι, μεσογωγικά παιχνίδι αλληλοεξάρτησης, έτσι, γονέα και παιδιού. Και να έχει μια ισορροπημένη στάση απέναντι στο φαγητό. Σε όλη αυτή την προσπάθεια η οικογένεια έχει υποστηρικτικό ρόλο, πάρα πολύ, και η παρέμβαση τελική προϋποθέτει συνεργασία μια ποικιλία επιστημόνων, έτσι, διαιτολόγων, καθηγητές φυσικής αγωγής που είπαμε πριν, γυμναστές, παιδιάτρους, γενικά γιατρών άλλων δικοτήτων εφόσον χρειάζεται και υπάρχει πρόβλημα, οι οποίοι θα εθαρρύνουν τις μικρές και σταδιακές αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού και θα αποτρέπουν τους γονείς από το κυνήγι, έτσι το γράφω χαρακτηριστικά, του ιδανικού βάρους. Αυτό που λέμε ότι τόσο πρέπει να είσαι, τόσο θα γίνεις για να είσαι υγιής. Όχι, δεν είναι όλα ένα νούμερο στη ζωή μας. Μπορούμε να έχουμε και 2 και 3 κιλά παραπάνω και να έχουμε τόσες σωστές απόψεις στο μυαλό μας που αυτά τα 2-3 κιλά σε 10 χρόνια όχι να μην υπάρχουν, να έχουμε ακόμα πιο υγιή σώμα και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για έναν υγιή ενήλικα και όχι παχύσαρκο. Αυτό θέλουμε ουσιαστικά, να χτίσουμε στην παιδική ηλικία. Έναν υγιή ενήλικα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι και το, αν το έχουμε καταλάβει αυτό,
Έχει πετύχει σημαντικά. Αυτά τα λίγα βασικά που είπαμε προς το τέλος και να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην καθημερινότητα του παιδιού μας. Αλλαγή νοοτροπίας πάνω απ' όλα. Όσον αφορά και το φαγητό και τη φυσική δραστηριότητα, αυτά τα δύο. Και αλλαγή και δική μας νοοτροπίας. Σε εμάς, ναι, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το παιδί. Παιδιά. Έτσι, ακριβώς. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Πιστεύω ότι καλύψαμε πλήρως την. Την γάμα του. Ούτε εγώ έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.